Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Είπαμε οι εκπομπές τώρα το καλοκαίρι είναι να ούμε άστα να πάνε. Γεια σου γιατρέ Ηρακλειδέα. Κτηνίατρε μάλλον. Μάλλον το Ηρακλειδέα σου έχει μείνει. Ξάνθη. Ξανθιώτης πλέον. Γιατί με πήρε ο Ασούμε να πούμε ο Αριανός. Ο δικός μας, ο Χατζη Βασίλης, ναι. Ο Χατζινάκος, ναι, ο Καζαβίτης. Λέει τώρα ο γιατρός τι έγινε, λέει. Πάλι έγινε Ηρακλής, θα πούμε. Όχι, ποτέ, ποτέ. Πάει, αυτό ήταν. Τελείωσε. Αγάπησα μια συγκεκριμένη ομάδα. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει όλα τα χαρακτηριστικά του Ηρακλή όταν τον είχα γνωρίσει ως παιδί. Εσύ πιστεύεις ότι η ομάδα είναι σαν τη γυναίκα, ας πούμε, μπορεί να την αγαπήσεις και μετά να την ξεαγαπήσεις? Σαφέστατα. Εσύ, σοβαρά? Κοίταξε, η αλήθεια είναι μεγάλο. Άρα δηλαδή η ομάδα είναι σαν μια γυναίκα, ας πούμε. Αυτό σταδιακά. Κοίταξε, μεγαλώντας. Την αγαπάς τη γυναίκα. Μεγαλώντας μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δεν είχα επαφή με Ηρακλειδείς. Γενικότερα με επαφή με τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Για να ξεαγαπήσεις μια ομάδα, πρέπει να πει ότι εσύ θες να δώσεις κάποια πράγματα τα οποία δεν παίρνεις από αυτήν. Σαφώς, δεν υπάρχει ανταπόδοση. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, αυτό μάλλον και αυτό. Γιατί άμα είναι ανταποδοτική η αγάπη, για ποιο λόγο εσύ να μην. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ναι, ναι, για όποιους τους αγαπήσουν εκτός της πόλης, ναι, και έρθουν και γνωρίσουν το περιβάλλον της πόλης, νομίζω είναι μακράν οι χειρότεροι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Άκου να δεις τώρα. Άκου Brad Pitt. Να πούμε για τον Θανάση το Σερσέμι. Το θρυλικό Brad Pitt. Δηλαδή. Η Λυτίδης με πήρε τηλέφωνο, δεν τον πρόλαβα. Δεν είναι τυχαία η πόλη του Κοντζαμάνη. Η πόλη του Κοντζαμάνη. Δεν είναι τυχαία. Εσύ τώρα κάτσε, Θεσσαλονικιός δεν είσαι. Σαφέστατα όχι. Ε, τι σαφέστατα. Εγώ δεν δηλώνω τίποτα. Όλα είναι συντοματικά, συγκυριακά φαινόμενα. Βρε, και εγώ δηλώνω κάτι κοσγής, αλλά η γη μου είναι η Θεσσαλονίκη. Εδώ με ξεπετάξανε. Η αλήθεια είναι θα μπορούσαν να με γεννήσουν 500 χιλιόμετρα ανατολικότερα. Οι γονείς μου δεν είναι Θεσσαλονίκη. Όχι, λέω ρε παιδί μου, πες ότι ίσως σπερματοζάριο σε ενός Τούρκου. Γεννήθηκα εδώ πάντως. Και έκανες, Θεσσαλονίκης. Έκανες συγκυριακά. Έκανες, ας πούμε, σπριντ μέσα στους όρκες του, στα γενετικά όργανα του Τουρκαλά. Και έκανες σπριντ να μου και τους ξεπερνούσες τα άλλα σπερματοζάρια. Γιατί εδώ. Έχουμε δώσει μάχη εμείς για να βγούμε. Χιλιάδες. Είμαστε αθλητές πριν γεννηθούμε, ας πούμε. Τόσες χιλιάδες σπερματοζωάρια και επικρατήσαμε εμείς. Πάει να πει τι. Φαντάζεσαι τον κόκκινο σπερματοζωάριο να κάνει σπριντ με άλλα σπερματοζωάρια, χοντρά. Ε, ποιος θα επικρατήσει. Πάει ποιο θύμα εγώ. Θα είναι σαν σπερματοζωάριο. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι. Δώσε με χαιρετίσματα τον Γρηγόρη. Έτσι, πόσα σπερματοζωάρια, περίμενε. Μπορεί να μας αμολάγανε να πούμε στην Άγκυρα. Πόσα χιλιόμετρα είναι η Άγκυρα από εδώ ευθεία να την πάρεις? Ή στην Κωνσταντινούπολη να πούμε, κόλπα ιστορίες. Κάνα 500 χιλιόμετρα η Αλεξανδρούπολη πώς είναι? 300 με την Εγνατία. Μια γκαζιά δρόμος. 150 είναι η Καβάλα, 158. Ξάνθη είναι άλλα. 200 χοντρικά. Τι τώρα τι, η Καβάλα πήγαινε παλιά σε 3 ώρες. Τώρα πατάς το Κόρτοβα μια Πέμπτη να πούμε. Με 130, εγώ σου λέω, πάντως, μία ώρα και 30 δυτική, λεπτά. Δυτική στο Σκαβάλα με Τιτάν είναι μία ώρα και 10 λεπτά χωρίς να κάνεις βιαστική οδήγηση. Τίποτα, με 120. Δύο βρωμοδιώδη έχει εκεί πέρα στα Πετροκέρασα. Πετροκέρασα, λέω. Στη Μουσταίνη το ένα. Στη Μουσταίνη το ένα και το άλλο είναι. Στον Ευαγγελισμό. Όχι, ρε, πώς λέγεται εκείνο το. Για τη Θεσσαλονίκη, λέει. Λαγκαδίκια απ' έξω εκεί. Ευαγγελισμό Λαγκαδίκια, εκείνη η περιοχή. Χωριά εκεί πέρα τα οποία είναι. Προφήτη τα λοιπά. Εθνικό προφήτη και τα λοιπά. Ναι, τα ξέρω και τι ομάδε θα πούμε. Έχεις παρακολουθήσει, φαντάζομαι. Γιατί ρε είμαστε οι Θεσσαλονίκοι παλιά άνθρωποι, για ποιο λόγο μας λες έτσι? Βλέπω γενικότερα τη συμπεριφορά. Κάτσε με στις ομάδες πάνω μου, βλέπεις ή μας λες ότι είμαστε κομμάρια? Βλέπω την πόλη γενικότερα. Δεν είμαστε καλή πόλη. Στη διασκέδαση, στον αθλητισμό, στο παραγοντιλίκι. Κάτσε ρε, εσύ στο οπαδικό. Εσύ Θεσσαλονικιός δεν είσαι, ρε κάθαρμα. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, εσύ εδώ δεν γεννήθηκες? Γεννήθηκα εδώ, δεν μεγάλωσα εδώ. Ναι. Α. Μάλιστα. Δεν μεγάλωσα. Ένα, αλλά δεν την αγαπά την πόλη, δηλαδή να πει ότι εδώ γεννήθηκα, ρε παιδί μου. Και εγώ την γειτονιά μου τι θέλω. Σαν αισθητική. Όπου και αν βρεθώ, είναι ένα ωραίο τοπίο. Αν έχω κακιό ψυχολογία, πάω μέχρι το πάρκο τα Ιθαράπη να πούμε, κάνω και δύο ζούρε να πούμε κτλ. Ενώ είναι μια πολύ όμορφη πόλη όσον αφορά το αισθητικό τη. Αισθητικό. Το ναι. Ανθρώπινο δυναμικό, ναι, μειώνει πάρα πολύ τι δυνατότητέ τη. Α, είμαστε σαν άνθρωποι λίγοι, λε δηλαδή. Ναι. Γιατί το λε αυτό, γιατί δεν δικαιολόγησε? Πολλά κόμπλεξ γενικότερα. Κόμπλεξ. Δηλαδή τι κόμπλεξ? Γενικότερα. Ναι, ζουν με κόμπλεξ οι άνθρωποι εδώ πέρα. Του στέει κάτι άλλο διόρατο. Διόρατο. Σαν το αδιόρατο. Αδιόρατο. Δηλαδή εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι. Πώς να το εξηγήσω? Εξήγησε το, να ήρθε. Τους χρωστάνε τα πάντα. Μας χρωστάνε τα πάντα, ναι. Ναι, ότι αδικούμεθα.
Καζαντζιδισμός που λες και εσύ. Ναι. Μια πολύ ωραία εύστοχη. Εντάξει, άλλο. Ως λέξη. Είναι άλλο. Το φαινόμενο της πόλης. Ρε παιδάκι μου, ναι, άλλο. Πισόπλατες μαχαιριές. Πολύ εμφύλοι. Πολύ εμφύλοι. Ναι. Ναι. Α, είναι τοξικό το περιβάλλον. Πολύ τοξικό. Και περνάει και στην μπάλα. Α, δεν είναι μόνο στην μπάλα, λες. Δηλαδή αυτό. Και το περιβάλλον της κερκίδας που έχω δει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ναι. Δηλαδή, έχω δει πολλά παιχνίδια σε διάφορες πόλεις. Ποιες πόλεις δηλαδή? Σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Και δηλαδή και εμείς είμαστε χειρότεροι. Ακριβώς. Είμαστε αυτοί που αγαπάμε λιγότερο τον αθλητισμό. Ναι. Αυτό φάνηκε σήμερα και στην Κρήτη. Είδες το Παγκρίτιο γεμάτο. Φουλ. Αυτό τώρα φαντάζομαι να γίνει αυτό το μάτσο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τι θα γίνει, για πες. Με το Ζαγοράκι, τα ΑΟΥ και τα λοιπά. Χαμός θα γινόταν. Αρνητική ενέργεια παντού. Α, έχει αρνητική ενέργεια. Αρνητική ενέργεια παντού. Παδηλίκια. Ναι. Από εδώ, από εκεί. Τσιλίκια, μπραβιλίκια, ναι. Ήταν ναι, μια εύστοχη επιλογή το Παγκρίτιο. Ναι. Α, έτσι, ε. Είδες 79 χρόνο το Ρεχάγγελ. Σπαθόλουρο τον είδες. 79 ετών. Το ζούσε. Το ένιωθε, το ήθελε. Είδες. 79. Όλοι είμαστε παιδιά μέχρι να πεθάνουμε, αυτό φαίνεται. Από τη σημερινή κόμμα. Όχι, ρε, δεν είναι όλοι παιδιά μέχρι να πεθάνουν. Έχει κάτι που τα παρατάνε, να πούμε. Εμείς δεν είμαστε για να πεθάνουμε. Κοίταξε. Θα μπορούμε να πεθάνουμε αύριο, αλλά θα πεθάνουμε. Λυψή, πώς το λένε. Λυψόμυαλοι, ναι. Για να πω την αλήθεια, σήμερα αυτό το φιλικό το περίμενα με πολύ διαφορετική εικόνα. Ναι. Αλλά είδα ανταγωνιστικές ομάδες, δηλαδή με διάθεση να κάνουν άμυνα, ναι, τρεξίματα, ναι, με τάκλιν. Ναι. Δεν είδα. 5-5, 6-6 κάτι. Παιχνίδια παλεμάχων, μικρό σκορ. Ανταγωνιστικό παιχνίδι. 1-1, το είδα. 1-1, ναι. Και δεν το στήσανε, κανονικό ήταν. Νομίζω πως δεν το στήσανε, όχι. Δεν το στήσανε. Ούτε τα παίξανε και μιλάμε, ήταν αξιοπρεπείς όλοι τους. Και οι άνθρωποι που ήρθαν και εκπροσώπησαν την Ίντερ και οι άνθρωποι που παίξαν στο γύρο του 2004. Δεν μου λες τώρα. Από αυτούς όλους που είδες και κάναμε κουβέντα απ' έξω, στον Άρη ποιοι στέκονται τώρα, βίτε, ο Χούτο στέκεται. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μιλάμε πολύ. Ε? Παπαδόπουλος στέκεται σίγουρα. Παπαδόπουλος στέκεται. Το έχασε το πέναλτι. Το έβαλε το πέναλτι. Το έβαλε. Ο Κατσουράνης σίγουρα στέκεται. Δηλαδή παίζει τον Κατσουράνη, παίζει τον. Εξαρρό στόπερο. Στόπερ, αρχοντικό στόπερ. Το παίζει σέντερ μπακ στον Άρη. Ναι, το Κατσουράνη. Μάλιστα. Το κάνει μια προετοιμασία, λες. Μια χαρά παίζει. Το Δημήτρη Παπαδόπουλο το παίρνει για αυτόν. Σαφώς. Έλα. Άλλον. Μπασινάς. Το Μπασινά το βάζει χαφ. Ωραίο πέναλτι εκτέλεσε. Ναι. Ωραίες τοποθετήσεις. Τον Μπασινά δηλαδή τον τρώει το ρόβαλε. Πάντως είδα και 2-3 ωραία σπριν του Γεωργιάδη. Ο Γουγού δεν μπορεί να παίξει έξω δεξιά στον Άρη. Παρόλο που έπαιξε το πέναλτι. Τι σχέση έχει. Πολύ καλά. Το πέναλτι δεν το χτύπησε καλά, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Παγάκι, έβαλε παλιά άνθρωπο. Θα φέρω. Και τι θα φέρω, άμα δεν παίζει. Όλοι. Εδώ ήταν, ρε. Εσύ ξέρει ότι το λαρίγκι έχει σημείο G. Το έχει ανακαλύψει ο κόκκινο. Και στην Αμερική, στο Χιούστον, το κάνουν έρευνα. Μου έκανε ιδιαίτερα καλή. Το λαρίγκι έχει σημείο G. Φτάνει σε οργασμό, ναι. Γελάει. Ο κόκκινο το έχει πει. Όταν πιει, λέει, ένα, δυο ποτήρια, λέει, ουίσκι, Χένκ, πώς τα λένε αυτά. Χάνκ, πώς τα λένε, ναι. Χάνκ. Χένκ. Χένκ. Και συνάμα, λέει, την ώρα που καταπιεί τη γουλιά, την πρώτη. Λέω, με πάγω Γρηγόρη. Όχι, λέει, σκέτο. Έτσι είπε ο Γρηγόρη. Και κοπανίσει, λέει, και ένα πουρο αβάνα, λέει, από αυτά που έτρωγε ο Φιντελ Κάστρο, να πούμε. Δημιουργείται, λέει, μια υπερεμία, λέει, στο λαρίγκι. Και αυτομάτως εδώ κάτω, λέει, μεταξύ ισοφάγου και λάριγκα υπάρχει ένα σημείο, λέει, που λέγεται σημείο G του λάριγκα. Το είπε ο κόκκινος εδώ. Καλά, το άκουσαν δύο γιατροί, το κάνανε έρευνα, πήγανε στο Χιούστον, το δώσανε στο πανεπιστημιακό οργανισμό του Χιούστον και περιμένουμε αν όντως, γιατί αυτό μπορεί να ανακάλυψει τον Γρηγόρη. Αλλά είναι τόσο βλάκας που δεν έχει βάλει πιστοποίηση ότι Άιζο, ότι το είπε αυτός. Πνευματικά δικαιώματα να τα κοδοχυρώσει. Αυτό φέρε 2-3 παγάκια εκεί πέρα. Πορτοκαλά δεν είναι ούτως ή άλλως αυτό. Τι είναι αυτό, γιατρέ, που μας κερδίζει. Είναι ένα energy drink το οποίο. Energy drink. Έχει γεύση πορτοκάλι. Ναι, τι, ταυρίνι έχει. Ταυρίνι. Τώρα είναι εγώ για να πιω ταυρίνι εγώ. Δεν είμαι για να πιω ταυρίνι, εγώ. Πώς δεν είσαι. Όλοι μας. Από τη φύση μου, εγώ ταυρίνι πώς. Αμα πιω και από πάνω, τι. Εντάξει, καλό θα σου κάνει. Ναι. Από εκεί και ύστερα λέγαμε. Τοξικό περιβάλλον. Τοξικό περιβάλλον. Θεσσαλονίκη. Την υγεία του κόσμου. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Ναι. Ακαδημίες από 10 διαφορετικές ομάδες. Του Ολυμπιακού, του Όφη, του Εργοτέλη. Χωρίς βομολογίες, χωρίς τίποτα. Ναι. Μια όμορφη ατμόσφαιρα. Η Κρήτη. Και επειδή έχω πάει στην ελληνική περιφέρεια και έχω δει πολλά παιχνίδια, οι άνθρωποι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Ναι. Εσύ όχι την επιτυχία. Ναι. Εδώ αγαπούν την κερκίδα, την νίκη. Πάνε να το παίξουν ο παδάρχες. Ναι. Ακούς πολλά πράγματα τα οποία δεν. Δημοσιογράφοι παίζουν ρόλο στο αρνητικό αυτό της ιστορίας, δηλαδή. Πολύ κακή ποιότητα δημοσιογραφιακή στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε κακή ποιότητα, ε. Μακάρι να είχαμε Μάτζιους. Μακάρι να είχαμε Γιώργο Μάτζιους. Ναι. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ποιο εκτιμά εδώ από το Μετρόπολη γενικά του δημοσιογράφου, για πε τώρα. Το Γιώργο το Μάτζιο, νούμερο ένα. Νούμερο ένα, ναι. Πάρα κάτω.
Τώρα μιλάμε για καθαρά το δημοσιογραφικό τη κομμάτι. Ναι, ρε παιδί μου, πέσει, δεν με νοιάζει. Γενικά, ποιου εκτιμά? Τον Κώστα τον Πετρωτό. Πετρωτό. Ναι. Πολύ καλό δημοσιογράφο. Αξιόλογο είναι ο Γιώργος Ζαΐρης. Ναι. Ειδικότερα τον έκανε ρεπορτάζ στην Αθήνα. Πιο ναι. ουδέτερο. Πιο ουδέτερο. Ναι. Από μεριά Ομοσπονδία. Ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα αξιόλογα παιδιά, δεν τα έχω παρακολουθήσει. Ναι. Το Μάτζιο, ήθελε Μάτζιο εδώ εσύ. Mm-hmm. Κίρτσο. Μάτζιο. Ναι. Κυριάκο Κίρτσο, πολύ καλό δημοσιογράφο. Τον απέβαλε η πόλη. Τον απέβαλε η πόλη. Γανοτίδη στο παρελθόν. Χάρη Γανοτίδη ήθελε. Πολύ καλό. Δηλαδή Πετρωτό, Ζαΐρη και Μάτζιο και ποιο άλλο είπε. Γανοτίδη. Πολύ καλό ναι, δημοσιογράφο. Ναι. Κόσμα δημοσιογραφία, δηλαδή αντικειμενική. Τον κατάπιε η πόλη κι αυτόν λε. Όχι, όχι στήρα οπαδηλίκια. Όχι στήρα οπαδηλίκια, ναι, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ένα ρεπόρτερ. Να ναι. μεταφέρει ρεπορτάζ. Ούτε προσωπικέ γνώμε, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Λείπει λε από την πόλη. Λείπει. Καθαρή δημοσιογραφία. Καθαρή δημοσιογραφία. Αυτό ναι. δεν μπορεί να το πει. Τοξικό όμω. Είναι. Ναι. Γενικά εμεί είμαστε τοξικοί άνθρωποι. Αυτό το πράγμα, η μιζέρια, το συνέστημα, το χωρί αιτία, το στήρο. Ο ρεβανσισμό που υπάρχει πάρα πολύ στην πόλη. Ο ρεβανσισμό γιατί ρε φίλε, είναι ωραίο πράγμα. Για ποιο λόγο. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σ' αρέσει εσένα. Όχι, όχι. Δεν σ' αρέσει. Δεν κάνει καλό. Ο ρεβανσισμό. Όχι. Μάλιστα. Και... Εντάξει, άμα ψάξει θα δει και άλλου καλού δημοσιογράφου μέσα στην πόλη. Ναι. Δεν το συζητάμε, ναι, αλλά. Ναι, παιδί μου, ναι, γιατί εγώ θέλω του καλού να μου πει εμένα, τι γιατρέ μου. Γιατί. Εξαιρετικό είναι ο Βασίλη ο Μάστορα που ναι. τον έχετε εδώ. Ναι. Ο Δημήτρη ο Δραγόγια. Ναι. Τον είχαμε και εδώ εμείς. Το... Ναι, Δημήτρη. Γενικότερα τα παιδιά. Μας κλάνει ο Δραγόγιας. Είπε ότι θα πάμε για σούπα να πούμε και. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία. Κάνει το βιβλίο. Το βιβλίο. Πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για την υγεία του. Το βιβλίο. Το παρήγγειλα τώρα. Χθες ήταν να το. Όχι, χθες. Το 7. Το 7. Αύριο θα το έχει το βιβλίο. Στο Μήτρη Τήρα 7. Όχι, πλάκα κάνουμε. Εντάξει. Το ξέρουμε. Είναι ο όροφο που βρέθηκε στο νοσοκομείο. Στο 7, ε. Στον 7ο όροφο ήταν. 7ο όροφο ήταν απάνω. Από εκεί προήλθε και ο τίτλο του βιβλίου του. Ναι. Το 7, έτσι. Το 7. Ναι. Ξέρεις ότι. Το διαβάζω εγώ το βιβλίο. Ξέρεις, όταν είσαι στο νοσοκομείο ή στην κλινική, απολαμβάνεις μια τεράστια μοναξιά. Το απολαμβάνεις είναι σε εισαγωγικά. Είσαι και ο εαυτός σου. Είσαι μόνο εσύ και ο εαυτός σου. Γιατί έρχονται διάφοροι συγγενείς εκεί, σε βλέπουν με μισό μάτι. Σου λέει το πούμε μια καλή κουβέντα, το ανεβάσουμε το ηθικό, σε λυπούνται να πούμε κτλ. Άκου να δεις τι κάνουν. Έχει τον γιατρό, θες να μιλήσει παραπάνω μαζί του, είναι αυταρχικός ο γιατρός, μπορεί να κρατήσει απόσταση. Παρακαλώ μέχρι εδώ κύριε. Αυτό είπαμε, σηκώνεται, φεύγει. Οι φίλοι σου τους ζηλεύεις γιατί διασκεδάζουν, πίνουν, κάνουν, πηδάνε, ξέρω τι είναι μέσα να πούμε. Διότι μια νοσταλγία, είσαι μόνος. Είσαι μόνος. Έχει τεράστια... Νομίζω ότι ο Δημήτρης γύρισε δρυμύτερος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά πολλές... κλάνει όμως με τη σούπα που θα τρώγαμε. Τον δικαιολογώ. Το δικαιολογώ και εγώ. Πήγε στο Δίον εκείνη την ημέρα και ήθελα να είσαι σε φόρμα. Το Δίον. Το κανάλι της Κατερίνης που επανήλθε πάλι στην Κατερίνη και είναι Δίον πάλι. Από Πόντο TV ξανά με τι τον Πόντο TV, ρε. Μόνο Πόντο TV που είναι το κλείνει το Πόντο TV. Με εκείνα τα βρώμο τράγουδα εκεί που. Χθε ήμουνα με έναν. Το Τριαντάφυλλο να πούμε. Το ξέρει το Τριαντάφυλλο. Πουρσανίδη, Τριαντάφυλλο. 67 χρονών το μαλλί μαύρο. Κατράνι. Του λέω το βάβει το μαλλί, όχι λέει το φυσικό μου. Κατερινιώτη. Ε? Κατερινιώτη. Όχι ρε, από εδώ, από τη Σαμπελόγη, φίλο του Σχιζοδήμου. Με τα ποντιακά ρε που βάζει την Κυριακή. Δεν το παρακολουθώ, δεν μπορώ να ξέρω τον άνθρωπο. Χτυπάει το τηλέφωνο ποντιακά. Τι είναι αυτό, ρε, του λέω. Λέει ποντιακά. Δεν σπάει το κεφάλι σου, ρε, του λέω. Γούστα είναι αυτά. Γούστα είναι αυτά. Μα και εκεί που πήγαμε προχθές ποντιακά, άκουγα. Μόλι την ώρα. Δεν θυμάσαι, πάνω στο Βέρμιο. Οριακά, νομό Μαθίας, νομό Κοζάνης. Το προηγούμενο Σάββατο. Α, με τον Χριστίνη τον Νίκο. Ναι, ναι, ναι. 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 Εκεί τι θέλει να αντέξα πολύ εγώ. Καλά που έβαλε μετά τα άλλα τα καζατζιδικά και. Κάπως έστρεψε. Από τα ποντιακά προτιμώ να ακούω το Καζαντζίδι να πούμε παρά να ακούω ποντιακά. Τι έχει δηλαδή, πει δηλαδή, αν σε μια φυλακή μέσα και σου πούνε για τιμωρία σου, θα ακούς ή Καζαντζίδι ή ποντιακά. Θα πω Καζαντζίδι. Ναι. Πιο μικρό το μαρτύριο. Πιο μικρό μαρτύριο είναι. δεν είναι. Εντάξει. Τι εντάξει. Νομίζω και εμένα αισθητικά δεν μου αρέσουν οι ποντιακοί χωρί και γενικότερα οι ρυθμοί του. Είναι λίγο. Κεφάλι σε κάνουνε, ρε. Ζαλίζουν. Καζάνι το κάνουν το κεφάλι. 5 ώρες γύρι, δεν απλά κάνει. Ίδια μουσική. Ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Σε κοιτάνε και άγρια εκεί και φάρα τα ταμπούρλα. Απαπαπα. Δεν μπορώ. Νομίζω οι φυσιογνωμίες που είδαμε προχθές ήταν. Καλά, ναι. Πήγαμε το γιατρό στον Πολύμηλο. Πήγαμε σε ένα σπίτι. Τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ναι. Εξαίσια ό,τι μας έδωσαν. Ναι. Είτε ψάρι έφεραν, είτε κρεατός, είτε κρεατικό, είτε το ποτό που μας παρήχαν ήταν επίσης εξαιρετικό. Εγώ σούπα δεν έφαγα.
Έχασες. Έχασα, ναι. Και Τσίπρο που δεν έπιασες πάλι έχασες. Τσίπρο αφοδία, γιατρέ, πώς θα πει. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Πώς θα πει. Την επόμενη φορά θα, θα αλλάξουμε τους ρόλους. Ελπίζω με άλλο αυτοκίνητο, γιατί ξέρω ότι λίγο με το πούντο. Θα αλλάξει αυτοκίνητο και εγώ σε κάμια 2-3 χρόνια θα τα αλλάξω και εγώ. Θα πάρω κάτι πιο σπόρο, να πούμε. Να. Αμάξια είναι αυτά που έχουμε, μωρά αδερφέ μου. Εντάξει, το δικό μου σκυλί είναι, έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Το δικό μου σκυλί είναι, αλλά τι να το κάνω, σκυλί μόνο, αμάξια είναι αυτά που έχουμε. Θα μου πεις, εντάξει και καλά να είχαμε, μπορεί να μας τα κλέβανε, μπορεί να μας τα γρατζουνάγανε, αλλά και τι απολαμβάνεις από αυτό το αμάξι, δηλαδή. 110-120, μόλις πιάσει 130, γουρούρου αρχίζει μου γκρίζει, κάνει, εντάξει. Έχει τη χάρη του. Την άλλη φορά από το Σεπτέμβριο που θα πηγαίνουμε σε αίρες, δράμες, καβάλες κτλ. Να βλέπουμε εμάς κτλ. Θα πηγαίνουμε με το Χατζινάκου. 320 με 150 άλογα. Την πλένει τρεις φορές την εβδομάδα. Όχι την περνάει Βερνίκη, όχι την κάνει. Άσο ότι τη χαλάσουμε. Δεν μπορεί να τη χαλάσουμε την ΜΒ του εξυπνάκια να πούμε. Και την καθαρίζει και τη φτιάχνει, όχι δίθυρη. Όχι να τη γυαλίσει με βαζελίνη, όχι να τη γυαλίσει με κεριά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η Β' Εθνική φέτος. Γιατί ο Άρης λογικά θα συμμετέχει στη Β' Εθνική. Πού τα ρε. Τα παγάκια. Τα παγάκια, πού είναι ρε, τα παγάκια. Έρχεται. Νάτος ήρθε. Νάτος. Β' Εθνική Άρης. Άρης, Όφη, Παναχαϊκή, Καλαμαριά. Λεβαδιά. Το πιθανότερο να είναι και Λεβαδιακός. Ναι. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Καλαμαριά την έβαλε μέσα. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Πέρνα, Λάρισα, Σέρες, Σέρες. Θα πέσουν. Δεν ξέρω τη Βέρεια. Η Δράμα μπορεί να είναι μέσα. Η Δοξαδράμας. Πώς θα είναι μέσα η Δοξαδράμας. Άμα φύγουν οι Βέρειες, Πασαρία και τα λοιπά, αδειάζουν θέσεις ως επιλαχούσες ομάδες. Α, μάλιστα. Τι θέλουμε τη Δράμα. Ναι, τη γουστάρουμε τη Δόξα. Εκεί είναι ποδοσφαιρό. Και το Παρσεραϊκό, δεν μπορούμε να το. Ναι. Περάσαμε καλά έστερες την προηγούμενη φορά. Μας περιποιήθηκαν μια χαρά οι άνθρωποι. Δεν έχουμε παράπονο. Κανένα. Εκεί ο Τσιμίκας, η μαμά του Τσιμίκα εκεί που φώναζε, τη θυμάσαι. Ωραία μαμά. Τι μαμά του Τσιμίκα, τι πόντια ρε, τι πλάκα ρε, τι γέλιο ρε. Αυτά γουστάρουμε το ελληνικό ποδοσφαιρό. Γι' αυτό σου λέω ότι το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Φώναζε. Στην επαρχία. Ναι. Το γούσταρε κι εσύ. Μπήκε μέσα στου Παρσεραϊκού, Τσεκεβάρα, κλαμπ εκεί πέρα, μια ωραία κερκίδα. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ρεαλιστικά ποιες είναι οι ικανότητες της ομάδας. Θέλουν να κάνουν τη ζημιά στον Άρη και την πλάκα τους, την κάνανε. Τα παοξίδες γι' αυτό. Νομίζω ότι υπήρχαν και άλλοι. Εγώ λέω οι κοτάρες, άμα έρχονταν ο Πάο, θα ανοίγαν τα ποδάρια του. Τι λες εσύ. Δεν το έχουν πράξει στο παρελθόν. Α, τι, δεν το έχουν. Πράξει στο παρελθόν. Δηλαδή. Κάτι ένα θυμάμαι εγώ, ανταγωνιστικά παιχνίδια. Αγιά, ε. Ναι. Και πρόσφατα νομίζω ότι ο Πάο δεν κέρδισε. Σοφάρισε με κόλ του Αλμπεγκίδη. Ναι. Τι πρώτα του βγάλανε με τον κόλ του. Πώς το λένε, κύριο, τον πιτσιρικά που. Που ήταν στην Καβάλα. Ναι, στην Καβάλα που ήταν. Η Πυρώτης νομίζω ήταν. Ο Πυρώτης ο Κωστάκης. Τι ωραίο μάτς και εκείνο, μάτς θα σε άλλη στον πάγκο. Καβάλα, ουδέτερο γήπεδο. Στην Καβάλα είχε γίνει. Στην Καβάλα είχε γίνει, ναι. Στην Καβάλα είχε γίνει. Στην Καβάλα είχε γίνει. Ναι. Με τον Αναστασιάδη στον πάγκο ο Πάου. Ναι, στην Καβάλα είχε γίνει. Στην Καβάλα, ναι. Σόπαρε, και τι στι αίρε, τι, τιμωρημένοι ήταν. Είχαν προβλήματα με το γήπεδο του και νομίζω ότι ο Πασαρακός ήταν γήπεδο. Τον κόλ είχε μπει προ την εστία, προ την Ξάνθη που ήταν. Ναι, ανατολικά. Ανατολικά, ναι. Η Πυρώτης. Πω εποχές και κρατική τηλεόραση να δείχνει το μάτς. Με ποιον? Σταύρο Πετρακόπουλο. Στη μετάδοση. Ναι ρε φίλε. Τετάρτη 98 τότε. Τον προφέσορα, τον επιστήμονα. Τον εγκέφαλο. Τον Σταύρο τον Πετρακόπουλο. Τον εγκέφαλο. Στατιστικά νομίζω απίθανα. Τα θυμάται όλα. Ένα άνθρωπος. Δηλαδή να ζήσει 150 χρόνια. 150 χρόνια ζήσει. Τον εγκέφαλο του πρέπει να τον βάλουν στο ψυγείο. Εγώ σου λέω. Πότε θα πεθάνει. 100 χρόνια. 200 να ζήσει. Μόλις πεθάνει, του παίρνεις τον εγκέφαλο, το βάζεις στην κατάψυξη. Για έλεγχο, να δεις. Για, να το μελετήσεις. Να κάνεις μεταμόσχευση, τέτοιο πράγμα. Καλά. Πόσο Walt Disney μπήκε στον πάγο, δεν το ξέρεις. Είναι μερικοί τύποι οι οποίοι θέλουν να τους βάλουν στον πάγο, ο Walt Disney στον πάγο. Γιατί πιστεύει ότι θα γίνει η Αθανασία και όταν θα γίνει η Αθανασία λέει να είναι το σώμα του να πούμε τακτοποιημένο, δεν το ξέρεις. Άσε που μας φάνε τα σκουλίκια σε ένα χρόνο να μας καθαρίσουν. Χολυστερίνη θα βγάλουμε όταν πεθάνουμε εμείς. Γιατρέ, έχουμε το θέμα του Ίβιτς. Έχουμε τον Ηρακλή, έχουμε τον Άρη. Έχουμε Αλβανό προπονητή στον Ολυμπιακό. Έχουμε τον Ιωβέντους να τρώει 4. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Έχουμε τσικαντιστές με χριστιανούς μάχες. Έχουμε Pride το οποίο έρχεται. Πώς έχουμε? Λεσμονής, το Pride, το έκτο Pride. Σε 10 μέρες έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Το Pride ποιος είναι? Το Gay Pride έρχεται σε 10 μέρες στην πόλη. Και αυτό θα είναι θέμα συζήτησης. Ναι, βέβαια. Και ένας θεσμός που καθιερώνεται. Και αγαπιέται από το. Είναι το μοναδικό έτσι σημάδι το οποίο δείχνει μια διαφοροποίηση στον κόσμο της πόλης. Α, δηλαδή ότι η τοξικότητα της πόλης με το Gay Pride Trade. Πώς το λέγαμε, διαμορφοποιείται. Δηλαδή αλλάζει. Ναι. Πρέπει να τη βελτιώσουμε αυτή την πόλη και τους ανθρώπους. Με τους γκέι θα τους βελτιώσουμε. Σαφώς, ναι. Η ανοχή στη διαφορετικότητα και όχι μόνο η ανοχή και ο σεβασμός
σε βοηθά να δεις και διαφορετικά άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν ανήκουν στην πόλη κτλ. Πάντως ο ανοίγει το μυαλό σου. Πάντως ο δήμαρχος πάει στον Πανιώτη και κάνει βελονισμό. Το έχεις μάθει, ε? Ναι, μου το έχεις πει. Ναι. Κάνει τρομερό. Ο Μπουτάρης κάνει τρομερό βελονισμό. Στον γιατρό μας, το Γιάννη. Τον Πανιώτη. Φοβερός. Εκπληκτικός. Και θα συζητάσει... Αν έχει αποτέλεσμα. Θα το πάρει και τον Πανιώτη στον Gay Parade. Α, το έχει πει αυτό. Λέει τι, δεν θα σε έχω σε υπέροπτη θέση εκεί πέρα. Έτσι το είπε. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πεινάω σαν λύκος. Ας το πάνω μου, κερνάω GG στα διαχειρό σαρέτου. Gentle Giant, το πιο χορταστικό δάγκωμα της πόλης. Το φαγές, τέντωσες. Διαχειρό σαρέτου, με νέες γεύσεις, Pocket Nest, Gentle Giant, χορταστικές σαλάτες, ζουμερά μπέργκερς και ίσως ο καλύτερος γύρος της πόλης. Διαχειρό σαρέτου, Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό και νέο ολοκέντρο κατάστημα στο κέντρο του Ωρεοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρό σαρέτου, ελάτε να σας χορτάσουμε. Λαπτούπολη. Αγοράζουμε και πουλάμε μεταχειρισμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, towers, οθόνες, tablet, laptop και iPhone κινητά τηλέφωνα με εγγύηση ενός έτους. Μετρητά στο χέρι άμεσα. Ακόμη, service PC, laptop και κινητά τηλέφωνα και επισκευές σε μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Λαπτούπολη. Βίκτορος Ουγκό 14. Τηλέφωνο 2310-555-093. Λαπτούπολη. Σε ρυθμούς τεχνολογίας και χτυπάς το κέντρο της οικονομίας. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεις σε άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, θα πάμε τα θέματα μπαμ 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 μπαμ, βολίδα, χωρίς να χρονοτριβούμε. Ηρακλής θέμα. Κάτι μετρούσες εκεί. Μετρούσαμε τα μηχανάκια από τη μηχανοκίνητη. Ναι, πώς ήταν? 14 με 15 εκεί στο ύψος του Δικητηρίου, στην Αγίου Δημητρίου. Ναι. Κάτσε μόνο. Να τα ξαναμετρήσουμε, να δούμε εδώ πέρα. Πάρτα πάλι. Κάτι ποδηλάτες εκεί συμπτωματικά περνούσαν. Μπας και φανεί πιο μεγάλος στόχος της πορείας. Κάποτε, όταν πριν πολλά χρόνια, άκουρε να μάθεις κι εσύ, όταν είχε κάνει ο ΠΑΟΚ πορεία στο κέντρο. Και οι πορείες δεν ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Βάζανε εδώ πέρα έναν τύπο και ζωγράφιζε παοξίδες. Δεν υπήρχε Photoshop. Δεν υπήρχε Photoshop και ζωγραφίζανε παοξίδες οι οποίοι για να γεμίσει η πλατεία, να δούμε. Αυτοί πώς είναι εδώ τώρα, για δες. Αν τους ξαναμετρήσουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Τώρα δεν κοιτάμε για τον Κούγια που λέει για Άρη κτλ. Την Ανταρσία θέλω να μου πεις που στηρίζουν τα αριστερά κόμματα του Ηρακλή. Μια εταιρεία δηλαδή. Μια εταιρεία με σκοπό το κέρδος. Ναι. Με καθαρή καπιταλιστική χρειά. Ο Ανταρσία με καπιταλιστική χρειά. Ομάδα με καπιταλιστική χρειά τη στηρίζει ο Ανταρσία. Ναι. Δηλαδή... Ομάδα που έβγαλε λεφτά από τους παίκτες. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Ναι. Είναι κακό αυτό. Και το ΚΚ. Κλάιν Μάιν. Πόσα είναι τα μηχανάκια, ρε, μέτρα τα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είσαι. Πάμε. Ένα. Ένα. Δύο. Δύο. Αυτό είναι, δεν είναι. Τρία. 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 Τέσσερα. Τέσσερα. Πέντε. Πέντε. Έξι. Έξι. Εφτά. Εφτά. Οχτώ. Οχτώ. 9, 9, 10, 10, 11, 11,
12. 13. 13 μηχανάκι. Όχι, ρε εσύ. Αυτά πέστε στο κόκκινο. Τι σημαίνει αυτό, ότι τι. Είναι γνωστό ποιοι ήταν οι συντελεστές που διοργάνωσαν αυτή την πορεία. Ναι. Ήταν το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του Ηρακλή. Δεν σ' αρέσουν. Καλά. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από ούτε από τους ίδιους πλέον. Α, λες ότι οι ίδιοι, ας πούμε, δεν πήγαν. Δηλαδή, ναι. Λαϊκοί, αυτό που λέμε η βάση των οργανωμένων, απήχαν και αυτοί. Είναι πολύ λίγοι, λες. Έχουν. Όχι, λέτε αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν, δεν είναι συμπαθείς πλέον οι αυτόνομοι στον κόσμο του Ηρακλή, ίσως ακόμα και σε πολλούς οργανωμένους που είναι πιο αγνοί. Δεν δηλαδή, ναι. Ο τρόπος λειτουργίας, αυτή η ίντριγκα, η αντιπαράθεση, η διάθεση να είναι ηρακλάρχες, έχει κουράσει τον κόσμο. Γι' αυτό δεν τράβηξε από πίσω, μάλιστα. Δείχνουν ότι έχουν μια νοοτροπία οπαδικού συνδικαλισμού. Να το πω εξευγενισμένα, μην πω για επαγγελματίες οπαδούς, ναι. Θα πω οπαδικού συνδικαλισμού. Συνδικαλισμού, μάλιστα. Αυτό κουράζει πορείες. Ναι, λες. Μα είναι άσκοπες, δεν βγάζουν πουθενά. Ναι. Και πώς ερμηνεύεις ότι μόνο τα αριστερά κόμματα μπήκαν μέσα στο κόλπο και κάτι. Καταρχήν. Κοίταξε, προσπαθούν όλοι να καπηλευτούν κάποια γεγονότα. Μπας και πάρουν κάποια ψηφαλάκια. Ψηφαλάκια. Για ψηφαλάκια τώρα αυτά. Εντάξει. Ναι. Είναι ανόητα. Ναι. Από τους αριστερούς. Και ειδικά τώρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από την Ανταρσία που έχουν τελειώσει την καπιταλιστική ρητορική να ναι. Στηρίζουν ανώνυμες εταιρείες ναι, οι οποίες φάγανε λεφτά από παίχτες. Ναι. Κακό, ε. Σαν αριστερή ιδέα σαν δεν το... Σαν να καρφώνουν τον εαυτό τους. Ναι, δεν το πας αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν... είναι πολύ αντιφατικό. Είναι αντιφά. Αντιφατικό. Αντιφατικό, ναι, αντιφάλαιο. Ναι. Σαν να αναιρείς τον εαυτό σου. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Ναι, 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 τον αναιρεί λες, ε. Εντάξει. Τον αναιρεί τον εαυτό. Άντε να πεις για τη Νέα Δημοκρατία και όχι η Νέα Δημοκρατία. Ολόκληροι κάτι βουλευτές αγνώστου ταυτότητος και πατρός δηλώνουν εκεί πέρα μια δίθεν συμπαράσταση. Βγάζουν μια ανακοίνωση και αυτή ψυχρή χωρίς ουσία και νόημα. Μόνο και μόνο για να φανεί ότι ίσως, ξέρω εγώ, από εδώ από εκεί πάρουμε 2-3 ψήφους ξέμπαργους. Mm. Φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Δεν στοιχίζει και κάτι, να σου πω την αλήθεια. Ανέξοδη πολιτική, ναι. Για μένα της πλάκας. Ναι. Κακώς τα κάνουν αυτά. Γίνονται ακόμα πιο αντιπαθείς. Πάλι. Και η πολιτική ίδια. Η πολιτική ίδια. Δηλαδή το ΚΚ κλάει mind. Έφυγε από το. Έφυγε το ΚΚ. Και μάλιστα μιλάμε για το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι το καθαρό στην ολότητά του. Ναι. Το κομμάτι της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή εδώ βλέπουμε και αναγεωγραφικά διαμερίσματα. Α, για... όχι το ΚΚ. Όχι στην ολότητά του, από τον Περισσό, από τα κεντρικά. Ναι. Η εδώ πτέρυγα. Η πτέρυγα. Η εδώ πτέρυγα. Μάλιστα. Κατανοητό, γιατρέ μου. Της Βορείου Ελλάδος. Θα φύγαμε από τον Ηράκλειο. Πάμε στον Παπασταφίδα. Ποιο είναι ο Παπασταφίδα. Είναι ένα ήρωα από το πατέρα Κατσεφρόνημα, ο Κωνσταντάρα, ναι. Που στα 80 του, στα 50 του κάνει τον τερματοφύλακα ναι. Για να δελεάσει την Κουράκου. Μια αντίστοιχη κατάσταση είναι και ο Μπουφόν. Η Μαριάννα Κουράκου. Αν ναι. Θυμάσαι, έχω ναι. Δώσει ναι. Το χαϊδευτικό Παπασταφίδα στον Μπουφόν. Ναι. Είπα... Το, σαν goalkeeper λες. Ναι. Έχω δει το μάτς 7 φορές. Δεν έχει δει τον Κωνσταντάρα στη λεωφόρο να παίζει μπάλα. Τώρα. Ναι, το έχουμε δει στο. Δημοσιογράφοι εναντίον ηθοποιών. Το 1962, τον έχεις δει. Τον έχω. Έχει πολύ. Με βουτσά μέσα, με Σταυρίδη. Με τον κρύο τον μπάτζα. Ο Σταυρίδης δεν ήταν. Ήταν ο Σταυρίδης στο μάτζα εκείνο. Όχι. Για λέγε. Ήταν ο αδύναμος κύκλος της Γιουβέντους. Ναι. Σου είπα χθες κάτι. Δεν ήταν μόνο αυτό, ρε γιατρέ. Αυτός ήταν ο χειρότερος. Και επειδή ο Ζιντάν ξέρει την αδυναμία του. Ναι. Φόρτωσε με πολλά σουτ εκτός περιοχής τη Γιουβέντους, η οποία αναγκάστηκε να κάνει ένα close down και να μην μπορεί να βγάλει πέτρες. Ήταν εντολή, λες. Ναι. Ήταν εντολή του Ζιντάν. Δηλαδή, βλέπεις μια Γιουβέντους η οποία πιστοχωρεί και γεμίζει παίχτες στην περιοχή της. Δηλαδή, με γεμάτη περιοχή δέχεται σου τον Μπουφόν, κατά ρυπάς. Αναγκαστικά γυρίζουν για να προστατεύσουν τον ανάπηρο, γιατί ναι. Ανάπηρος είναι ο Μπουφόν. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή, δυστυχώς, η μπάλα βρήκε εστία και ό,τι μπήκε προς την εστία, έγινε και γκολ. Λες, ε. Δηλαδή, τόσο πολύ του τερματοφύλακα. Δηλαδή, τα χάφτε μέσα ρόλο. Ο πιστοχώρησε. Τα αμυντικά χάφτε ρόμβο με τέταρτο τον Ίσκο. Κοιτάξτε, την έπαιξε ρόλο έχω στο 90 λεπτό. Ναι. Επειδή έχω παίξει ομαδικό σπορ και ξέρω πώς είναι και με τερματοφύλακα, όταν έχεις κακό τερματοφύλακα, ναι. Η άμυνα πειράζεται πάρα πολύ. Α, δεν κάνεις επιθετικές άμυνες, παίζεις ναι. Κάποιες μορφές ζώνης πολύ κλειστές, με σκοπό να προστατεύσεις ένα κακό τερματοφύλακα. Ναι. Και βλέπεις μια Ρεάλ η οποία ένα 30 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο φορτώνει διαρκώς τον Μπουφόν. Τον έχει πυροβολήσει με τον οποιαδήποτε πιθανό τρόπο. Ναι. Και ήταν στοχευμένο. Ναι. Γι' αυτό και η Γιουβέντους, όπως ξέρουμε, κινήθηκε για την απόκτηση του Σέσνη. Νομίζω τον απέκτησε. Τον απέκτησε, ναι. Δεν ξέρω αν είναι πρώτος ή δεύτερος. Λογικά πάει για πρώτος, γιατί ο Μπουφόν. Α, τώρα αυτός εγώ. Σαν προπονητή το Ζιντάν,
Βλέπεις ότι είναι καλός δέκτης, είναι των παικτών προπονητής. Εμένα μου άρεσε πολύ ο ρόμβος του. Η σύνθεση του ρόμβου του. Ο Ζητάνας τρόπος ο οποίος... Μ' άρεσε πολύ που πήρε χαμπάρι ότι ο Ρονάλντο δεν είναι για μεγάλες διαδρομές και τον έβαλε στους μικρούς χώρους. Ωραία, λοιπόν... Και έβαλε τρία αμυντικά χάφη να καλύψουν ένα Ρονάλντο ο οποίος δεν είναι για μεγάλους χώρους. Για μένα πιο μεγάλος και τον έβαλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αριστερά, στη διάταξη αριστερά στα center forward. Για ποιο λόγο? Για να ανεβαίνει ο Μαρσέλο και να του κάνει δίδυμο. Ουσιαστικά όταν έπαιρνε, υποτίθεται λίγο μεγαλύτερο χώρο. Και υπήρχε και ένα άλλο παίκτη. Θα τον κάνει πλάτο ο Μαρσέλο, ο οποίο Μαρσέλο στο δεύτερο ημίχρονο τον έκανε πολύ. Ο παίκτη κλειδί τη ναι. Ρεάλ. Αυτά... Ο Μόντριτς ήταν. Όχι. Είναι για μένα. Είναι ο Κρός. Για τον Κρός θα μου πει. Είναι τέτοια ηρεμία. Σε κάνει εσωτερική αλλαγή ο Ζητάν. Το ξέρω. Γιατί του έκανε ο Κρός είναι τέτοια η ακρίβεια τη μεταβίβαση που έχει και η δυνατότητα ακόμα και με πίεση να τα απεξέρχεται σε αυτό το κομμάτι που στην ουσία δίνει αυτοπεποίθηση στην υπόλοιπη ομάδα. Και απελευθερώνεται. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φεύγοντας από την Bayern, η οποία είχε κάνει πλάκα την Μπαρτσελόνα του Μέση. Η αλλαγή του Ζιντάν στην υπεροχή της Γιουβέντους έπαιξε ρόλο στο παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Την οποία δεν θα την έβλεπε κανένας Έλληνας προπονητής να την κάνει. Κοίταξε, ο Κρός. Μιλάμε τώρα με λεπτομέρειες. Ο Κρός πηγαίνοντας από τα αριστερά, βελτίωσε πάρα πολύ το transition από εκείνο το μέρος του γηπέδου. Ναι, αλλά ο Κρός όταν ήταν στα δεξιά υπήρχαν πολλά προβλήματα και ο Καρβαχάλ και ο Καζεμίρο και όλη η πλευρά. Για να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, Κρός και Μόντριτς. Ναι. Ένας είναι πιο αθλητικός, πιο τρεχαλατζής. Όταν έβαλε το Μόντριτς δεξιά στο ρόμβο, έκλεισε η τρύπα από εκεί. Αυτό, βοήθησε πάρα πολύ τον Καρβαχάλ. Βοήθησε πάρα πολύ τον Καρβαχάλ. Και του γλίτωσε και την αποβολή. Πιθανολογώ αυτή η κίνηση. Πιθανόν, δεν θα είμαστε σίγουροι, λέμε τώρα. Ναι. Πάντως η Γιουβέντους πληρώνει τον κακό τερματοφύλακά της. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει. Λέει θα συνεχίσω για άλλο ένα χρόνο. Θέλει κλωτσιές, θέλει βρυσίδι, θέλει μπούλινγκ. Αυτό είναι θέμα των οπαδών του Γιουβέντους. Των οπαδών γιατί? Ο άνθρωπος πούλησε ο Παδηλίκη, δηλαδή όταν είχε πέσει. Εκεί, όταν είχε πέσει η Γιουβέντους με το Καλσιόπολη το 2006 και ο άνθρωπος ήταν 29 με Μουντιάλ. Ναι. Όπως ο Καναβάρος σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στη Ρεάλ. Αυτό έπρεπε να κάνει και ο Μπουφόν. Ναι. Αλλά αυτός πούλησε ο Παδηλίκη. Σημαίνει ότι είναι μέτριος ποδοσφαιριστής. Ναι. Καλύφθηκε πίσω από τη Γιουβέντους στη Σέριε B. Ναι. Όταν ναι. Στα 29 δεν έχεις φιλοδοξίες και πουλάς ο Παδηλίκη. Δηλαδή ήταν ο Διούδης της Ιταλίας. Ήταν ο Γκαρσία της Γιουβέντους. Ο Γκαρσία της Γιουβέντους. Έτο για το. Εγώ το πήγα στον κολκίπερα. Άστο. Δεν έχει σημασία. Ναι. Σαν χαρακτήρας. Το χαρακτήρα. Μάλιστα. Ας αφήσουμε λοιπόν και το Πασταφίδα. Πού είχαμε πάει τώρα. Πάμε στον Ίμιτς. Για το Ζιντάν είχαμε κάποια πράγματα. Ναι. Να πούμε ότι το Ζιντάν το πιο σημαντικό τρόπο που πήρε είναι η Λα Λίγκα και όχι το Champions League. Είναι το Champions League ένας θεσμός 13 αγώνων. Ναι. Στον όμιλο βγήκε δεύτερη η Real, δεν φόρτσαρε. Φόρτσαρε μόνο στα νοκάουτ παιχνίδια. Το σημαντικό είναι ότι πήρε τη La Liga από την Μπαρτσελόνα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών. Ναι. Και μπόρεσε μέσα από το rotation να κρατήσει ενεργούς πάνω από 20 ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και μάλιστα να ανεβάσει η αξία ποδοσφαιριστών που είναι παγκίτες. Δηλαδή όταν απορρίπτει η πρόταση 60 εκατομμυρίων για τον Μωράτα, mm-hmm. που είναι εφεδρικός επιθετικός. Ναι. Της Manchester United, τη Real, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ναι. Δηλαδή βελτιώνει οικονομικά και το σύλλογο. Mm-hmm. Άξιο συγχαρητήριο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε sports management, οικονομικά, μέχρι να γίνει προπονητής. Πάμε στον Ίβιτς. Δηλαδή είναι πραγματικά manager, δεν είναι μόνο τα. Πάμε στον Ίβιτς. Πάμε στον Ίβιτς. Εκλάσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται. Τον εκλάσει τον ΠΑΟΚ ο Ίβιτς. Είναι επαγγελματίας προπονητής. Πώς πρέπει να νιώθει ένας ΠΑΟΚΣΙΣ. Τώρα εμείς του το κρύβουμε. Δεν συμφωνήσαμε. Δεν τα βρήκαμε. Θα χωρίσει, θα άλλους δρόμους θα πάρει ο παίκτης, ο προπονητής, άλλη ομάδα. Η ουσία είναι πια ότι ο Ίβιτς εγκαταλείπει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι πλήγμα για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Ένας ΠΑΟΚΣΙΣ που δεν είναι γκάου, που δεν είναι μάο μάο, που δεν είναι καρνίβαλος. Πώς το λαμβάνει υπόψη? Κοίταξε, θα πρέπει ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Μα υπάρχει αυτή που καβγείς. Μετά το κύπελο. Κατάλαβες. Ναι. Θα πρέπει ο οργανισμός ΠΑΟΚ μετά το κύπελο ναι. να θέσει ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Είναι ναι. το σεντόνι το πρωτάθλημα. Ναι. Να μας πει ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ ότι εμείς στοχεύουμε στην επόμενη διετία να διεκδικήσουμε. Δεν σου λέω γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ φέτος δεν διεκδίκησε το πρωτάθλημα ουσιαστικά. Απλά ο Ολυμπιακός έκανε συντήρηση δυνάμεων και το είχε πάρει από τον Νοέμβριο. Ναι. Έκανε πλάκα στο δεύτερο γύρο ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν ζωρίστηκε σε κανένα σημείο του πρωταθλήματος. Λες. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βελτιώθηκε σε βαθμολογική συγκομιδή. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε πολύ άσχημα. Αναγκάστηκε να φορτσάρει για να μπορέσει να μπει μέσα στα play-off.
Ναι. Έκανα ένα πολύ καλό τρίμηνο, ναι. Δεκέμβρη, Γενάρη και μέσα Φλεβάρη, και από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα αντεφορμάρισμα παρατεταμένο. Το ότι ο Ίβιτς κατόρθωσε και διαχειρίστηκε αυτό το αντεφορμάρισμα του ΠΑΟΚ και έφτασε στην κατάκτηση τροπαίου του κυπέλου, ναι. Για μένα είναι σημαντικότατο για τον Ίβιτς. Του, ναι. Το πιστώνουμε. Ναι. Δηλαδή πήρε το κύπελο με ντεφορμέ ομάδα. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Η οποία την προστάτευσε με πάρα πολλά χαφ και με ένα παιχνίδι το οποίο ήταν του 0 ως ένα γκολ. Και για μένα προσωπικά, επειδή η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καταπονημένη, ναι. Πολύ ορθώς παράτησε τα play-off. Ένα, ναι. Παροχημένο θεσμό. Ναι. Δηλαδή τώρα να κάτσει να έχει την ομάδα ένα μήνα ακόμα στα όρια τη. Ναι. Αυτοί θα κάνουν καθόλου καλή χρονιά του χρόνου. Ποδοσφαιριστά, καμίλια του χρόνου. Όλοι. Πες ονόματα. Μα όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Μάτος, αν τον έβαζε και τον πίεζε, τον Τζίμηρο, δεν θα μπορούσε να τον πουλήσει. Πιστώνεις τον Ίβι στην πώληση του Τζίμηρο και του Λέοβατς. Βέβαια. Πιστώνεις τον Ίβιτς τη βελτίωση του Κρέσπο και του. Κοίταξε. Και του. Πώς το λένε, τον αμυντικό Γκάνιας. Εγώ περιμένω από τον ΠΑΟΚ, ναι. Αλήθειες. Ρεαλισμό. Ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος του οργανισμού. Ναι. Είναι το Champions League μέσα από τη δεύτερη θέση. Ναι. Γιατί το χρόνο αλλάζει το φορμάτ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει τις προκρίσεις αν βγει δεύτερος. Ναι. Αλλά δεν θα είναι με ομάδες επίπεδου Λίβερπουλ, Νάπολη. Ναι. Θα είναι με ομάδες επίπεδου Άγιαξ, Άντερ κτλ. Πρέπει να κάνει τρεις τέτοιες προκρίσεις. Για μένα είναι πιο εφικτός ο δρόμος πλέον από του χρόνου για τον ΠΑΟΚ ως δεύτερος να μπορέσει να φτάσει στο Champions League. Ναι. Οπότε η ομάδα αυτή τι πρέπει να μας πει. Εσύ τι περιμένεις, τι ακούς. Εγώ δεν ακούω κάποιον ρεαλιστικό στόχο. Δηλαδή να μας πούνε ότι. Σιωπή δηλαδή. Σιωπή. Σιωπή. Είναι όριμος οργανισμός ο ΠΑΟΚ αθλητικά να πάει για το πρωτάθλημα του χρόνου. Είναι σοκ για τον ΠΑΟΚ ότι τον εγκαταλείπει ο Ίβιτς. Μπορεί ο ΠΑΟΚ θεωρητικά. Αλλά εμείς το περνάμε μπάι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ. Μην ξανακώσουμε την εικόνα του Ιβάν. Μπορεί ο ΠΑΟΚ. Έλα τα από χοντρά τώρα. Έλα με τα από χοντρά τώρα. Για μένα άλλο, ναι. Στόχος. Μπορεί, ναι. Ο ΠΑΟΚ στο ρελαντί. Ναι. Χωρίς να φορτσάρει τον Ιούλιο όπως αναγκάστηκε να κάνει πέρσι με τον Άγιαξ. Ναι. Να μπει στους ομίλους του Europa League, οπότε να φορμαριστεί η ομάδα για το Σεπτέμβρη με Νοέμβρη που θα είναι το κρίσιμο διάστημα για το πρωτάθλημα. Ναι. Να μιλήσουμε δηλαδή ποδοσφαιρικά. Ούτε λαϊκίστικα ούτε τίποτα. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο αφήσαμε. Τον Άρη. Παπαδόπουλο στο Άβελ. Ο οποίος σήμερα βρέθηκε στους δέκτες στο TTV. Ναι. Έγινε ένα φάουλ προς την ομάδα του Άρη. Έγινε ένα. Φάουλ. Δηλαδή. Μια δημοσιογράφος η οποία δεν είχε γνώση τη Football League. Ναι. Τι δουλειά έχει. Η Αριάρα Παπαγιάννη το ρωτάει για τον Όφη. Ναι. Την, ναι. Παραλίγο άνοδο ο τερμάτης Όφη τρίτος. Ενώ δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι τέταρτος ο Όφη. Ναι, ναι. Και δεν το διόρθωσε. Ναι. Στην κάμερα, on camera. Ποιος? Ο Άβελ. Ναι. Φάουλ. Φάουλ. Επικοινωνιακό φάουλ. Αν θέλει να έρθει στον Άρη. Ναι. Είναι φάουλ. Ναι. Είναι σημειολογικά μεγάλο ολίσθημα. Ναι. Τι, ναι. Να δείξει, ότι πήγε καλά στον Όφη, τον έβγαλε τρίτο, αφού δεν τον έβγαλε τρίτο. Καταρχήν, ο Όφη δεν κέρδισε ούτε ένα ντέρμπι από τις ομάδες πρώτης πεντάδας φέτος. Όφη. Ναι. Κακό προπονητή. Νίκος του Άβελ Παπαδόπουλος. Δεν το γουστάρεις. Τα είπαμε και στην αρχή της χρονιάς. Γιατί ρε φίλε, στον Άρη δεν μπορεί να κάνει με τον άλλον τον. Ο Μυροφορίδης. Μυροφορίδης. Αυτός θα είναι. Άστο, δογματικός. Δεν είναι αυτό που λέμε ευέλικτος στις τακτικές του. Κολλάει στο 4-2-3-1 σε πρόσωπα. Αδικοί ποδοσφαιριστές. Δεν τον πήγε να πει. Στον Ηρακλή ανεβάζει την πρώτη χρονιά την ομάδα επιτυχών. Τη δεύτερη χρονιά τη σώνει εύκολα επιτυχών. Την τρίτη χρονιά φεύγει. Ναι. Και πάει στον Όφη. Το ποδόσφαιρο που παίξε φέτος ο Παντελίδης με τους δανεικούς ήταν καλύτερο από αυτό του Άβελ. Ναι, αλλά ο... Όλη η ομάδα γύρω, ναι, από το Βέλιο. Ο Άβελ, εγώ ρε φίλε, δεν είχα τους δανεικούς. Δεν είχα τη δυνατότητα να έχω τους δανεικούς. Θα σου πει ο Άβελ. Τι μας έδειξε επιθετικά η ομάδα του Άβελ. Τι μας έδειξε. Πονόματος ήταν. Τι δηλαδή. Πονόματος. Πονόματος ήταν. Πονόματος ήταν. Εσύ ρε παιδί μου, αν ήσουν ταλαιπώρια. Ο Μυροφορίδης δεν θα δηλαδή, τον έπαιρνε. Θα έπαιρνε τον Παντελίδη. Γιατί αυτά τα δύο ονόματα ακούγονται. Παντελίδης και Άβελ. Κοιτάξτε. Ποιο θα έπαιρνες από τους δύο. Τον Τενέ. Τον Τενέ. Τον Τενέ. Τον Τενέ. Τον Τενέ της Λαμίας. Τον Τενέ της Λαμίας. Είναι μανούλα για να ανεβάζει ομάδες από τη Β' Εθνική. Ούτε Παντελίδη, ούτε Άβελ. Κοιτάξτε. Ναι. Ρωτάω εγώ, εσύ τι. Όποια ομάδα έχει φιλοδοξία ανόδου, ναι. Η άνοδος κρίνεται στις 10 πρώτες αγωνιστικές. Μπαίνεις μπροστά και διαχειρίζεσαι μετά το προβάδισμά σου. Ναι. Αυτό που δεν είχε φετινός Άρης. Ναι. Με το λαϊκισμό των φιλικών. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να κάνουν μια άλλη φιέστα στην Κερκίδα. Ανάκη ο Άρης και μετράει εμπορικά και κάνει καλά φιλικά. Παίξε ρε Άρη με τον Εγινιακό να μάθεις πώς αγωνίζεται ο Εγινιακός φιλικό. Ναι. Παίξε, ξέρω εγώ, με μια ομάδα γάμα εθνικής
που είναι ένα στάδιο κάτω για να την πρεσάρει, να δει πώ θα κάνει την επιδική σου τακτική. Τι μου κάνει τα φιλικά με τι ομάδε τη Super League και μάλιστα με τι εμπορικέ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Ναι. Για να πει στον κόσμο ότι πα για κάτι καλό. Ναι. Λάθο του Αναστόπουλου. Ναι. Ναι. Λάθο του Αναστόπουλου. Ναι. Τι να κάνουμε, έχει και την εικόνα του εδώ πέρα. Μέχρι. Άλλο. Άλλο. Στα γρήγορα να πω ότι χθες πήγα Καφτατζόγλιο μετά από πολλά χρόνια. Τι έκανες? Είδα ένα παιχνίδι στα πλαίσια του εσωτερικού πρωταθλήματος πολεμικής αεροπορίας. Έχει τρελαθεί, ρε γιατρέ. Τι να κάνω. Υλικό. Έχασε. Έχασε από την Τρίπολη, από την 124. Εσύ ποια είσαι? Εγώ ήμουν με το θέαμα. 113 από τέρια. Όχι, όχι, όχι. Ποια πού. Άλλη είναι. Άλλη. Α, συγγνώμη, δεν το λέμε. Η μεγάλη Θεσσαλονίκη δεν είναι 113, είναι άλλη πτέρυγα στην πόλη. Δεν τη λέμε. Δεν τη λέμε. Δεν τη λέμε. Δεν είναι η μεγάλη 113. Όχι, όχι. Είναι αριθμητικά. Ναι. Είναι μια μονάδα υποβαθμισμένη. Είχε κόσμο το Καφτατζόγλιο. 400 άτομα. Περισσότερο από του. Σαφώ. Περισσότερο από του Ηρακλήδη. Μάλιστα. Ήταν ένα φαρμάκι σου το έχει βάλει, να μου πει. Ο κόσμο του Ηρακλή αποστασιοποιήθηκε. Ναι. Και ευθύνη είναι αποκλειστικά ενό συνδέσμου. Δηλαδή, ρε φίλε, θες να πεις ότι η πτέρυγα μάχης η μία με την άλλη είχε περισσότερο κόσμο από ότι το Καφτατζόγλιο όταν παίζει ο Ηρακλής? Τζάμπα και στα δύο παιχνιδιά μπαίνανε ο κόσμος. Τζάμπα. Και στα μάτια του Ηρακλή τζάμπα μπαίνουν. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι οπαδοί και σε όλες τις ομάδες μπαίνουν τζάμπα. Καλά, στο Ηρακλή το έχουν παραξευτιλήσει. Το πάνε λίγο παραπάνω, εντάξει, ρε φίλε, φτωχή είναι. Τι. Άλλα θέματα τι έχουμε. Πολιτικά τι έχουμε. Κοινωνικά, κουτσομπολίτικα, κουσκουσιάρικα τι έχουμε. Survivor, τελειώνει. Καλοκαίρι, επαναλήψεις έρχονται τηλεοπτικές. Ναι, ρε φίλε, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Δεν συχαίνεσαι το καλοκαίρι. Σαν εποχή είναι νοθρή. Δεν είναι πολύ νοθρή. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Κολλάς από τη ζέστη, από την υγρασία. Δεν παλεύεται, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι αργόσχολος το καλοκαίρι να κάθεσαι τρεις μήνες. Αργόσχολος, αργός. Ισοδηματίας πρέπει να είσαι για να ράξεις την παραλία. Για να χαλαρώσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά αυτό. Άσε το άλλο το κομμάτι. Σε κάνει θάλασσα κομμάτια, να πούμε. Εμένα μου αρέσει η θάλασσα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η θάλασσα. Μ' άρεσε παλιά, αλλά τώρα με κουράζει. Ξέρεις τι με κουράζει. Είσαι του βουνού πλέον. Του που πουθενά τη κάτω τούμπα είμαι. Με κουράζει η θάλασσα, ρε. Δηλαδή, προχθές πήγα για μπάνιο, ξέρω εγώ, κάθισα κάτω από τη σκιά, βρήκα το ραγκάτσι εκεί πέρα. Στο Αλόχα, με περίμενε στο Αλόχα. Καλλικράτεια. Τρελάθηκε ο ραγκάτσι. Μικονιάτικα, ε. Ο ραγκάτσι τρελάθηκε. Έρχεται μια σερβιτόρα, ξέρεις, εγώ με κουρσούζεις στην παραλία όταν πάω. Δηλαδή δεν θέλω, ρε παιδί μου, θέλω να πήρα το Mickey Mouse μου, κλασικό Donald και τέτοια. Έρχεται μια κοπελίτσα. Γεια σας κύριε Ραπτόπουλε, είσαστε συμπαθητής με τη μαμά μου. Ποια ήταν η μαμά σου? Η Μίνα. Δεν της μοιάζω. Η μάνα σου ήταν κούκλα, κορίτσι. Πάρε δρόμο από εδώ πέρα. Μην είσαι αγενής. Μου ήρθες, λέω, με τα κιλά τώρα αυτά. Η μάνα σου, λέω, 23 χρονών ήταν κούκλα. Δηλαδή υπενήσεστε κάτι. Ενώ τι άλλο να σου πω, λέω. Θα με πεις αγενή. Δρόμο. Ο ραγκάτσις έμεινε έτσι ξερός. Ρε φίλε, θα το πιστεύω. Ρε φίλε, τι ρε φίλε να του. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Χρήστος το έχει αυτό που φυσικού την προφορά αυτή την έντονη, τη βορειολαδίτικη. Ναι. Ή το κάνει και τεχνιέντος. Ναι. Για να είναι ξεχωριστός. Ναι, όχι, τι ξεχωριστό. Είναι το φυσικό του αυτό το πράγμα. Κλασικό, βλάχο, Θεσσαλονικιός, χωριάταρος. Ποιο επταλοφίτη πεθαίνει δηλαδή. Ποιο επταλοφίτη, σε πλάκα, κάνει. Ο Άμδα είναι αυτό. Σαν ραδιοφωνικός παραγωγός μετράει, να ξέρεις. Εγώ αν ξέρω, ρε. Ραγκάτσι, έχω φοβερή αυτή η χημία, ρε. Με φαντάζομαι. Ατακαντόρο, εύστροφο. Το ραγκάτσι δίδυμο, ρε, φίλε. Μ' αρέσει αυτό ο σαρκασμό του. Δεν έχει κόμπλεξ. Δεν παίζει, είναι ακομπλεξάρι. Είναι από του λίγου Θεσσαλονικιού που δεν ταιριάζει με το. Ο κόκκινο κομπλεξάρεται. Δυστυχώς. Γιατί κομπλεξάρεται? Δεν ξέρω γιατί. Τι? Δεν ξέρω, σε αυτή την ηλικία πρέπει να ξεπεράσει τα κόμπλεξ πλέον. Πρέπει να ξεπεράσει? Τα κόμπλεξ. Γιατί, τι κόμπλεξ? Δηλαδή πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή. Το ότι είμαστε σε μια σχετικά προχωρημένη ηλικία. Ναι. Πρέπει να το απολαμβάνει. Κάθε μέρα πάνω από το χώμα είναι μια γιορτή. Και αυτή είναι η φιλοσοφία μου και νομίζω πρέπει να είναι φιλοσοφία. Αυτό λες τον κόκκινο, ότι κάθε μέρα. Σε όλους, σε όλους. Πάνω από το χώμα είναι γιορτή, λέει. Κάθε μέρα πάνω από το χώμα είναι μια γιορτή. Για μας, ε. Για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Όταν προχωράει ειδικά η ζωή, πρέπει να την απολαμβάνεις. Να μην κάθεσαι και να χολοσκάει το οτιδήποτε. Το βλέπεις να χολοσκάει, δηλαδή. Έτσι φαίνεται. Ναι, βαραίνει. Ξεφυσάει, φυσάει. Το πώς θα αντιμετωπίσει τον ακροατή, να του πει την καλή κουβέντα. Έχει ανάγκη από ένα καλό λόγο συνέχεια. Δηλαδή αυτό πράγμα δεν πρέπει να το έχει. Έχει ανάγκη από καλό λόγο. Από καλό λόγο, να τον κανακέψει. Α, θέλει κανάκι. Θέλει κανάκι, μα ναι, φαίνεται. Και άμα τον αγριέψει, δηλαδή. Άμα του κάνει λίγο κριτική, ανασκουμπώνεται, δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει. Και
Και αυτά μέσα στη ζωή είναι. Το άκουσε πέρα από το άλλο αυτή. Εντάξει, και τι έγινε. Όπω θα φας λιγότερο ή θα χάσει την όρεξή σου. Το άλλο τι με λέει, ρε φίλε. Με έχουν κάνει κάτι οι μηνύσεις, κάτι αυτά για τον Αμβρόσιο. Εγώ... Τον Καλαβρί τον λες τώρα. Τον Καλαβρί τον άνθρωπο, εντάξει. Ήβγαλε μια ανακοίνωση να πούμε, ένα τρυπή στο στομάχι των αυτό που τρώγαν κρέα στη Μεγάλη Παρασκευή. Και εγώ αγενής να πούμε, το απάντησα του ανθρώπου αυτού και του σειρά δηλαδή στο Eurofan πολύ πράγμα να πούμε. Του ευχήθηκα κακά πράγματα όπως ευχήθηκε αυτός για μένα. Τέλο πάντων και καταλαβαίνει. Τώρα έγινε θέμα, πήραν την κασέτα, μήνυση, ιστορίες κτλ. Έλειπα εχθές. Εγώ κάποια στιγμή είχα πάει στο δικαστήριο για κάποια τέτοια υπόθεση και για δύο υποθέσεις μαζεμένες. Πώς και γίνεται τόσο γρήγορα δικάσιμος? Δεν έγινε δικάσιμος. Είναι αυτά που τα λες και τα γράφουν. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Τέλος πάντων. Σε κάλεσε εισαγγελέας δηλαδή. Πήγα εκεί. Δεν θέλω να το επεκτείνω. Τέλος πάντων με κυνηγήσαν. Και ο κόκκινος τι κάνει? Θες βοήθεια? Λέω τι βοήθεια θέλω? Να καθαρίσω. Πώς θα καθαρίσω? Θες βοήθεια? Μιλάμε τώρα για σοβαρά. Λέω δεν θέλω ρε βοήθεια. Θα το σε έχω υποχρέωση. Καλύτερα να φάω 5 χρόνια φυλακή, λέω, παρά να με δώσει λέω βοήθεια. Γιατί μετά θα λέει, ξέρεις. Αν δεν ήμουν εγώ. Στην κουμάς είναι. Μεγάλο κουμάς. Να δείξει ότι προσφέρει, ε. Αυτό το έχει ο κόκκινος. Θέλει να είναι δοτικός, αλλά δεν το κάνει γιατί θέλει να δώσει. Θέλει να είναι δοτικός για να δείξει. Και τι ξέρεις το μεγαλύτερο κόλπο ποιο είναι. Για να κάνει τον κόκκινο να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Την ώρα που έρχεται στη δουλειά. Να μαζευτείς με άλλους τρεις και να μιλάτε χαμηλοφόνος για ένα θέμα. Θα έρθει με το ζαβότα αυτή το καλό και θα αρχίσει να ακούει. Άμα δεν του δώσεις σημασία, συζητάς κάτι. Μπορώ να μιλήσω? Μου επιτρέπεις? Μόλις πει το επιτρέπεις, είναι το τυράκι. Μου επιτρέπεις? Άμα το πεις, σου επιτρέπει, χωρίς πες τη γνώμη σου. Και εκεί να αρχίσει να αναλύει ο κόκκινος. Αυτή είναι η ωραιότερη στιγμή του κόκκινου στο ραδιόφωνο. Αλλά του τη στήσεις ωραία. Να είσαι με τον Πετρωτό, με τον. Ξέρω εγώ τον μάστορα και να μιλάτε. Και να μιλάτε χαμηλοφόνος. Θα έρθει με τον ζαβότα αυτή η επιτίθεση για να ακούσει. Για να επέμβει στην κουβέντα. Για να πει την εξυπνάδα. Αυτή είναι η γοητεία του κόκκινου. Η εξυπνάδα που θα πει την ώρα που δεν τον έχεις ας πούμε καλέσει να μιλήσεις. Δεν του ζήτησες τη γνώμη σου, τη γνώμη του κτλ. Θα χωθεί εκεί, θα τρυπώσει σαν την κουτσομπόλα τη γυναίκα και τη γριά. Που είναι εκεί στο περβάζι, να πούμε, και ακούει τις γειτόνισσες στα σεντόνια που είναι χαλασμένα, είναι ματωμένα, είναι, ξέρω εγώ, η γλάστρα της στραβά βαλμένη, να πούμε. Τι να κάνω. Τον έχω γεννήσει τον κόκκινο. Θες να δούμε κάποιο μήνυμα, να μην στρέψουμε και τον κόσμο τότε, γιατί στέλνει, λογικά στέλνει. Θα έχει στείλει κάτι. Το βρωμοκαλό καιρό, να πούμε. Με το ζόρι. Ραπτό, συμφωνώ με γιατρό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια στη Στιαπού ξεπεράσαμε τους Αθηναίους. Προσωπικά έχω φάει πολλές μαχαιριές από αδερφικούς φίλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Εδώ το πάει ο φίλος και στο λιγότερο αθλητικό. Το γενικεύει. Ότι οι Θεσσαλονικείς είμαστε παλιά άνθρωποι. Γιατί είμαστε παλιά άνθρωποι? Δηλαδή θα σε βρίσουν τώρα, θα πάρουν τηλέφωνο και να μας φέρεις παραδείγματα. Γιατί το λες αυτό το πράγμα? Ζήλια, γυφτιά και σκατοψυχιά. Μακάρι οι νέες γενιές κάτω των 20 να μην βγουν σαν τα μούτρα μας. 848. Γιατρέ και από την πείρα μου, όλες οι ποινές μου έγιναν από Αριανούς και Ηρακλήδης. Τυχαίο. Πιστεύω ότι η ιδιοσυγκρασία του Παοξή ξεπερνά τα όρια της πόλης. Γι' αυτό έμειναν μόνοι τους εδώ απάνω. Ένας φίλος με βρίσκει για τον Μπουφόν. Ανάντρος να μείνεις εσύ κουνιστέ, σχυλογιατρέ, και όχι ο Μπουφόν, πάει ο αδερφάρα. Δηλαδή, σκέψω, ο άνθρωπος, αυτός σίγουρα είναι Παοξής και γκαρσιόπληκτος. Γκαρσιόπληκτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ψυχογράφημα. Φίλε, 7.97, κινήσεις σε λάθος μονοπάτια. Ραπτόπουλε, επειδή χθες λέγαμε για κρύους ηθοποιούς, ρε φίλε, ξεχάσαμε τον Στέφανο Λινέο. Πολύ κρυός, ναι. Τον είπαμε τον Στέφανο Λινέο. Είστε τραγικοί, λέει 8.11. Γιατρέ, μίλα για γελάδες, κατσίκες, ακτινίατρος που θα μπει στον Μπουφόν Μέτριο και Ντελπιέρο και Ντέβετ Μιν. Στα τελειώματα της καριέρας ήταν και οι δύο το 2006, και ο Ντελπιέρο και ο Ντέβετ. Ναι. Αλλά τώρα είσαι στα 29, έχεις πάρει Μουντιάλ. Ναι. Είσαι στην καλύτερη θεωρητικά ομάδα. Για να μην σε βρίσουνε. Για τον Μπουφόν των 38-39 ετών. Τα δηλαδή, λες αυτά. Όχι τον στα 29 επέλεξε την ασφάλεια της Γιουβέντους. Πούλησε ο Παδηλίκης στα 29 του. Τερματοφύλακα στα 29, κάτοχος παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Και επέλεξε να μείνει στη Γιουβέντους στη Serie B. Α, εσύ το πας γενικά το θέμα. Βέβαια, ο άνθρωπος δείχνει ότι δεν πιστεύει στον εαυτό του. Δεν το θεωρείς δηλαδή superstar τερματοφύλακα? Καταρχήν ο Μπουφόν με τα πόδια χαμηλά είναι απαράδεκτος. Χαμηλά. Θυμάστε ένα πρόσφατο γκολ Ιταλία-Ισπανία εθνικές? Ναι, το θυμάμαι. Που την πουλάει την μπάλα γιατί δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι νόηρο ο Μπουφόν.
Α, εσύ το πας τώρα δηλαδή. Δεν ολοκληρωμένος ναι. τραυματοφύλακας. Ναι. Ουδέποτε. Άρα λες τον έχουν παραπάνω από ό,τι αξίζει. Αυτό, αυτό δηλαδή. Αυτή είναι υπερτιμολογημένος. Εντάξει, υπερτιμημένος. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και να χτυπήσουμε και γραμμές. Να χτυπήσουμε γραμμές. 2-31-0 Brad Pitt 90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Θέλω να βγουν οι παοξίδες να με πούνε για το κλάσιμο του λύκου που τους έριξε ο Ίβιτς. Πώς νιώθουν. Μην με πείτε τώρα δεν σας έκανε μπρουτ. Ακούμε τους πάντες, εντάξει. Ναι. Δεν κόβουμε κανέναν. Τι βρυσίδι τρώει ο Ίβιτς από τους παοξίδες, φανερά και κρυφά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ξέρετε γιατί, Γιατί είναι επαγγελματίας ο. Κοίταξε, σίγουρα ο Πάοκ τον βοήθησε. Ναι. Του έδωσε χώρο να εργαστεί. Ναι. Εμπιστοσύνη. Βεβαίως. Εντάξει, ναι. αυτή τη στιγμή ναι. και ο ένας και ο άλλος ναι. και οι διοργανισμοί έχουν φιλοδοξίες. Ναι. Προφανώς ο Ίβιτς έχει πιο μεγάλη. Του τρομάζει τους παοξίδες ότι ο Ίβιτς, ο νεοσός. Έχει πιο μεγάλη φιλοδοξία από τον ΠΑΟΚ. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Oh, what a goal that is! Μπες κι εσύ στο παιχνίδι. Καλύτερα. Το έβγαλα ακτίνα. Καλύτερα πάει. Πήγα, το έβγαλα μια ακτίνα να πούμε. Έδωσε 25 ευρώ. Δεν χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα λέει. Αυτό συμβαίνει. Ότι είναι εντάξει. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε, ασβέ. Ασβός. Η ασβή βρωμάνε. Εγώ έχω άξ. Στη μασχάλη 4 τόνους, στη μια μασχάλη, ρε. Ρε, δεν πάει να βάλεις 5 τόνους, ρε, ασβός θα είσαι, ρε. Μια ζωή. Ναι, ρε. Για πες. Ναι, τι έγινε. Καλά, καλά. Να, ήρθες στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Θέλω να έρθεις. Πρώτα θέλω να πω. Ναι. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να θυμώσω μαζί σου. Το ξέρω, ρε. Ούτε εγώ θυμώνω. Πες ό,τι θέλεις. Άντε, μπράβο. Γιατί... Ακούστηκαν κάτι μυστήρια πράγματα, όχι. Τα οποία εγώ τα προσπερνάω γιατί ξέρεις ότι... Έτσι, μ' αρέσεις. Έτσι, η αντιπαράθεσή μας είναι γιατί αθλητική. Είμαστε αρσενικοί. Εντάξει, πάμε παρακάτω, μη στεραπή. Λοιπόν, λέγε. Ούτε συγγνώμες ούτε τίποτα. Όχι ρε άντρη, ήδη πράγμα είμαστε. Λοιπόν, και τον Βασίλη τον Κολοτούμπα. Κολοτούμπας, εσένα γιατί λέει. Κολοτούμπας. Βέβαια, τι τώρα. Εσένα λέει. Εγώ Βασίλη σώθηκε ο Ηρακλής που έγινε. Ξάνθη. Δεν έχει σημασία. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι... Το κόμπλεξ σου δεν έχει σταματημό. Γιατί είμαι κομπλεξικός. Δεν είναι ο τον Ηρακλή. Συνεχίζω να αγαπάω. Αλλά αγαπάω δεις, το αθλητικό προϊόν, τους παίχτες. Θυμάσαι. Κοίταξε, δεν θα μιλάει ο ένας απάνω στον άλλον. Λοιπόν, θυμάσαι ότι μπήκα μπροστά για να σε προστατεύσω. Κάποια στιγμή. Θυμάσαι στο Πυρικού. Πυρικού. Λοιπόν. Ένα φιλικό με την Κασιόπη ήταν, και έφυγα και μου, κάπου εκεί, στα λίπα του Πυρικού. Υπάρχει. Λοιπόν, εγώ δεν το μετανιώνω, αλλά εσύ βγάζεις πολύ κόμπλεξ, Βασίλη. Κοίταξε, όταν κινδυνεύεις σωματική πολύ μου ποιότητα... Πολύ κόμπλεξ. Κώστα, άκου να δεις. Κινδυνεύεις, κινδυνεύεις. Κόντεψα να χάσω όραση. Όχι, αγόρι μου. Και οι ίδιοι άνθρωποι που μου κάνανε κακό. Δεις, δεν θα το πλατιάσουμε. Άκου, θα σου πω. Οι άνθρωποι αυτοί είναι και θρασίδιλοι και κακοί χαρακτήρες. Δηλαδή είσαι όταν. Ξάνθη, τέλος. Εγώ πλέον. Ναι, είναι κακό. Μου συμπεριφέρθηκε πολύ άσχημα ένα κομμάτι των οπαδών του Ηρακλή και δυστυχώς οι υπόλοιποι δεν προστάτευσαν έναν άνθρωπο που επί 15 συναπτά έτη έπαιρνε 3 διαρκείας σε διαφορετικά αθλήματα. Αυτές, δηλαδή, εγώ είμαι πελάτης.
Δεν μπορεί. Θέλω σεβασμό σε αυτό. Δηλαδή θέλω ασφαλές περιβάλλον. Τι να πω. Αν κινούμουν νομικά εναντίον συνδέσμου, ΠΑΕ, για αυτά που γίνανε στο μάτσο με το Φωκικό. Εντάξει για... τώρα. Τι εντάξει. Τι εντάξει. Να σταματήσουμε πια, ρε Βασίλη. Δηλαδή κάποιοι είναι περάνω άλλων. Διάλεξες τέλος. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Εγώ είμαι με την αυτόνομη θύρα 10. Τέλος. Τι θα πει αυτόνομη θύρα 10. Είσαι με τον Ηρακλή. Τι είναι αυτόνομη θύρα 10. Είναι με τον Ηρακλή. Είσαι σε λάθος μονοπάτι. Αυτή την οτροπία θέλω να βγάλω από τον Ηρακλή, αγαπητέ Κώστα. Δεν είμαστε με το σύνδεσμο. Είμαστε με το προϊόν, με τον αθλητή. Είμαι με τον Παστακό. Είμαι με τον Δόνη. Δεν μπορώ να είμαι την αυτόνομη. Δεν είσαι Ηρακλής εσύ, τέλος. Τι δε. Εγώ είμαι παραπάνω από όλους σας Ηρακλειδέας. Αγάπησα την ομάδα αυτή μακριά από την πόλη. Και όταν ήρθα στην πόλη και είδα αυτό το πράγμα, τα μαχαιρώματα, το οποίο θα γίνει παραπάνω ο Ηρακλάχης, θα διοικήσει από το πουθενά. Περιπτεράδες και ανύπαρκτοι, οι οποίοι μπήκαν στη διοίκηση και προσπαθούν να πάρουν μια θεσούλα στην ΠΑΕ μέσα. Σε παρακαλώ, ρε Κώστα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι οπαδοί είναι πάνω από τις ομάδες. Γενικά, ναι, ρε παιδί μου, παντού. Δηλαδή, ο παδί είναι πάνω από τις ομάδες. Φτάνει πια. Τους κανακέψαμε, βλέπεις. 72 άτομα πορεία, 13 μηχανάκια μηχανοκίνητοι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Κάποιοι προκαλέσαν αυτές τις κινητοποίησεις και ο κόσμος του Ηρακλή απάντησε αρνητικά. Δεν ήρθε. Αυτοί δεν προβληματίζονται. Το ίδιο το παδικό κομμάτι. Το ίδιο το παδικό τους κομμάτι τους έφτισε. Δεν προβληματίζονται. Βασίλη. Να σου πω κάτι, εγώ γίνομαι Ξάνθη γιατί μου θυμίζει τον Ηρακλή του Θοδωρίδη. Αυτό τον Ηρακλή πότε θα τον αποκτήσουμε τέλος πλέον. Τον αξιοπρεπή Ηρακλή. Άσε να μιλήσω πρώτα. Τι να πεις. Άσε να μιλήσω. Θέλω επιχειρήματα όμως, όχι είμαι αυτόνομη. Αυτός είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Έτσι φαίνεται πλέον. Έχουν καταντήσει ένα κόσμο του Ηρακλή 50 άτομα να χλεβάζεται εξαιτία του. Και δεν το συνειδητοποιούν. Δεν έκανες, κοίταξε να δεις, δεν είπες, ξέρεις, ας πούμε αυτός ήταν 15 αμάξια και 3 ποδήλατα και 5 φαίνεται από ότι τα μετρήσαμε εδώ πέρα στην εικόνα. Είναι ο κόσμος του Ηρακλή. Άσε τώρα, θα ασχολούμαστε με μηχανοκίνητη. Όχι ρε. Άσκοπο γεγονός, δηλαδή δεν προσφέρει και τίποτα. Αυτός εδώ δίπλα σου. Υποστηρίζει μια ομάδα. Άσετε τι λέει. Να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή χθες είχε μια απόφαση. Χλεβάζει τον Ηρακλή. Χλεβάζει την προσπάθεια του Ηρακλή. Θες να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν θέλει να σωθεί ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής για να σωθεί. Σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι. Άντε και μπήκε στη Super League η ομάδα, ωραία. Ας την Super League, βρε τώρα. Εδώ έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Εσύ βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Ηρακλής αντιμετωπίζεται σαν ίσως με όλες τις ομάδες. Ο Ηρακλής μόνος του βγάζει τα μάτια του. Δεν μου λες, εγώ θα σου πω κάτι. Αυτή που σήμερα. Εγώ θυμάμαι και έχω κρατήσει τη μνήμη μου. Ένα άρθρο του Σαμπράκου στον Καζέτα πριν 2 χρόνια που αφισβητούσε τη ρευστότητα του Παπαθανασάκη. Οι ίδιοι που σήμερα τον βρίζουν, οι ίδιοι βρίζανε τον Σαμπράκο τότε. Οι ίδιοι που λένε Παπαθανασάκη τον κάνανε εδώ πριν 2 χρόνια, οι ίδιοι. Γιατί εγώ τα κρατάω, αγόρι μου, κρατάω αρχείο. Όταν ο Σαμπράκος είπε, πού είστε Ηρακλείδες, όταν είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρει μάνα μου τι δουλειά κάνω. Πέσατε όλοι και το φάγατε. Και μάλιστα συνδεσμίτες. Τελείωσες. Αυτή είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο κόσμος χλεβάζει και αποστασιοποιείται. Πού είναι η αυτοκριτική σε αυτόν τον Ηρακλή? Έχει χαθεί. Κοίταξε να δεις. Φτάνει τώρα, δεν μπορώ να. Πάμε. Δεν θα βρούμε. Πάμε, Ντίνο, Άστο. Δεν ό,τι και να πεις. Πάμε... Βγάλει το παδιλίκι το στήρο από μέσα σου. Ο Κώστας είναι αρσενικός. Είναι. Να βγάλει το στήρο παδιλίκι. Ναι. Αυτό. Πάει. Τέρμα. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, ρε. Υπόσχομαι τώρα που η Καστοριά ανέβηκε Α2 μπάσκετ, θα φέρω και τον άλλο να δούμε κανένα ματσάκι. Οπωσδήποτε. Γάμα εθνική. Ναι. Είσαι καλεσμένος μου, φίλε μου, όλα τα έξω. Καλημέρα και πληρωμένα, σε περιμένω από το θέλεις. Τι κάνετε?
Με λιγάλα. Πηγαίνουμε, ζεσθενόμαστε. Τώρα, πέστε μου εσείς εμένα σαν άνθρωποι πόλου. Σέβεστε τον εαυτό σας. Σέβεστε το ποδόσφαιρο για το οποίο μιλάμε. Σέβεστε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο το κάθε παδό. Πώς εγώ να θεωρήσω μεγάλη ομάδα τον ΠΑΟ. Όταν ένα παιδάκι αμούστακο που το έφερα εγώ στην Ελλάδα τα δεύτερα της Gladbach, θα κάνει γιογιό. Θα κάνει πλακά ο Βλάντα με ήλι. Και εσύ θέλεις να μου πεις εμένα μετά το αυξή, βγαίνεις και με κατακρίνεις σε ένα ραδιόφωνο, γιατί σε θεωρώ μικρή ομάδα. Είναι. Πέστε μου σε ποια άλλη μεγάλη ομάδα παγκοσμίως, θα γινόταν αυτό το πιάτικο, αυτό το κοδό, το είπε να το παρακινήσω, το ξέρω. Σε ποια μεγάλη ομάδα, όχι μόνο της Ελλάδος. Θα γινόταν αυτό που έγινε στο ΠΑΟΚ με τον ίδιο την τελευταία εβδομάδα. Σε καμία. Σε βαρευτείτε λοιπόν, γίνεται τεράστια μεγάλη ΠΑΕ. Η πλάκα ποια είναι, η πλάκα ποια είναι, ότι γίνεται γαργάρα, ότι το διώξαν κιόλα. Αυτό είναι το χειρότερο. Η κάλυψη, η κάλυψη του κλασίματος. Αυτό είναι το χειρότερο για τον ΠΑΟΚ. Ότι προσπαθούμε να καλύψουμε το φτύσιμο του Ίβιτς. Ναι, Κωστής, αυτό όμως δεν ευθύνεται το κόσμο σου. Παράδεκτον. Αυτό δεν ευθύνεται τόσο πολύ ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όσο αυτοί που προβάλλουν το ΠΑΟΚ. Καθημερινά. Και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεν απαραίτητα να είναι τηλεόραση. Γιατί προφανώς, δεν το ξέρω, αλλά θέλουν να παρουσιάσουν τον Ίβιτς σαν εκδιωγμένο. Το χειρότερο... Τι χαρακτηρισμοί, τον κολοσέρβο λένε. Τι δεν έχουν πει για τον, Ίβιτς. Τον βγάλαν το χειρότερο. Το χειρότερο. Την καλύτερη μπάλα έπαιξα ΠΑΟΚ με τον Ίβιτς. Τον πρωταγύρα, ρε. Κύπελο, ρε, έτσι γουστάρα το πάρω. Ού παλιό σέρβο τώρα φωνάζουν. Ο αδερφό σου. Μας έκανε ο αδερφό σου, Ολυμπιακός. Ο αδερφό σου. Θεατρίνε, το λένε. Ενώ τα πέταξε το μπουκάλι, πέσε. Πέσε του λέει όλος ο κροκόδουλος ο Κωνσταντινίδης. Δεν μου λες ο λογοθετήδης τώρα. Εκεί. Τώρα είσαι σε περίοδο που πάμε για αναπαραγωγή. Θα τις βάλεις όλες, θα τις συγχρονίσεις. Ποιες λέει, τι. Όχι ξέρεις. Τώρα, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, τι. Και υπολογίζεις δηλαδή τα γεννητούρια να τα έχεις Γενάρη-Φλεβάρη. Είναι 5 μήνες οικειοφορία εκεί στις Κατσίκες. Ναι, 10 Ιανουαρίου και μετά. Πόσα αρσενικά έχεις αναλογικά με τα θηλυκά σου ή κάνεις σπερματέχνηση τεχνητή. Όχι, όχι, υπολογίζω γύρω στα 15 θηλυκά το κάθε αρσενικό για να γίνει σωστή αναπαραγωγή, για να μην έχουμε καθυστερήσει, να μην πάρει πιο πίσω. Τι κάνουν φιλικά και τα ζώα. Κοίτα να δεις, επειδή οι Έλληνες έχουν μια διαφορά από όσο αφορά τις κρεβατίνες, όταν ξεκινάει η περίοδος αναπαραγωγής και ξεκινήσει ένα-δύο, ξαφνικά σε 4-5 μέρες αναπαράγονται όλα. Εντάξει, χρονίζεται ο ίσως τα λοιπά, υπάρχουν τα σφουγγαράκια, τα χρησιμοποιείς φαντάσματα. Συγχρονιστικά, πολλά οθενικά. Συγχρονιστικά από εδώ, φτάνει ρε. Αυτά κοιτά, είναι ωραία πράγματα, θα έρθουμε να τα συζητήσουμε από κοντά. Αυτά οπότε, τα λατρεύω. Όχι. Έφυγες, φιλιά. Επόμενος κύριος, άκου να δεις. Έλα. 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 Τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε, εσύ τι κάνεις. Τους χαιρετισμούς μου να σας δώσω από τη Σκιάθο. Εγώ είμαι από Βόλο, Ολυμπιακός Βόλο. Τι γίνεται με το Βόλο σε αυτή και το Σπυριδόπουλο. Θα ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας ευρωπαϊκά, γιατί ανοίξατε ένα θέμα το οποίο αυτό με ιντριγκάρεσε και πήρα τηλέφωνο. Ποιο ήταν? Συμφωνώ με το συνονόματό μου, το γιατρό για τον Μπουφόν. Τα έχω πει και εγώ, ρε φίλε. 100% εγώ θα τον χαρακτηρίσω και κότα, γιατί όταν έχεις προτάσεις να φύγεις σε ευρωπαϊκές ομάδες και κάθεσαι β' εθνική, πάει να πει ότι γενικότερα στο DNA σου δεν είσαι μεγάλος τερματοφύλακας. Και δεν συγκρίνεται ξεκάθαρα, Βασίλη, θα σου το πω ξεκάθαρα, με τον Νόιερ ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Τώρα τι να συγκρίνουμε. Δεν υπάρχει Μπουφόν, ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε τώρα σε αυτό που με ρώτησε για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μου. Δεν υπάρχει Μπουφόν για το μέγεθος που τον παρουσιάζουν. Μπράβο, μπράβο, Κώστα, συμφωνώ. Να εξηγούμε. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Τώρα ξεκινήσουμε λίγο πίσω, θα το πούμε πίσω λίγο για το κύπελο, γιατί ο Κώστας ήρθε εδώ πέρα στο Βόλο. Τον είδα κιόλα στο γήπεδο. Εγώ ήμουν στο παιχνίδι, ούτε ΑΕΚ είμαι ούτε ΠΑΟΚ. Είμαι Ολυμπιακός Βόλου, ξεκάθαρα. Και θα σα πω και για το μέλλον τη ομάδα. Είχα πάρει στην αρχή της χρονιάς, Κώστα, είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Κόκκινο το μεσημέρι. Και εσύ είχα ρωτήσει αν θα βγει ο Ολυμπιακός Βόλου και μου λες άνετα.
Και βγήκα. Εγώ είχα διαφοροποιηθεί. Είχα πει για Σάκη Θεοδωσιάτη και αυτό να λέει. Ναι, κοίταξε να δεις, Βασίλη, εγώ το βράδυ δεν ακούω γιατί τώρα κάνω διακοπές με την κοπέλα μου στη Σκιάθο. Γενικότερα σε πήρα τηλέφωνο τώρα για, μόνο και μόνο για το λόγο του Μπουφών. Επειδή με ρώτησε όμως, θα σου πω για το μέλλον της ομάδας και τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό Βόλο στο μέλλον. Επειδή γενικότερα η ομάδα τρώει μεγάλο πόλεμο από έναν πρώην παράγοντα. Τον Αχίλλεα Αμπέο. Ο οποίος είναι και τώρα μέσα στα κόλπα, τα δημοτικά εδώ πέρα, έχει κάνει τα δικά του κόλπα. Και αυτός τρέχει μια ομάδα γενικότερα γάμα εθνικής, τώρα καινούργια στο Βόλο. Το ξέρω, ότι πήρε ένα κίτρο που έγινε Βόλο στην Ελλάδα. Μπράβο, έκανε μια. Αλέξη Ροζέρης, νέα μεταγραφή. Μπράβο, πάει ναι, να φέρει ναι, την Καλυθέα. Και τον Κόνια προπονητή. Έχει πάρει και τον Πεχταρά, τον Μπέντα, ο οποίος έπαιζε στον Απόλλων Ελλάδα. Ναι, αλλά πόσο ξέρω, στη γάμα εθνική δεν πάνε πέντε ομάδες από την ίδια ένωση και νομίζω μια ομάδα του Βόλου μπορεί να πάει σε άλλο. Τώρα τι θα σου πω για το θέμα γάμα εθνικής και για τον όμιλο του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλος έχει ένα μεγάλο αντίπαλο, ο οποίος λέγεται, όχι καμία σχέση, η νίκη οικονομικά είναι διαλυμένη. Τον Αχίλλεα Αμπέο, Βόλος FC. Μου θυμίζει το, η νίκη στο Βόλο, μου θυμίζει τον Άρη. Ομάδα η οποία δεν έχει προοπτική καμία. Αυτή είναι ξεκάθαρη η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, επειδή του χρόνου ο Ολυμπιακός Βόλος θα κάνει προγραμματισμό για ξεκάθαρα για άνοδο. Με Τσιμπανάκο, με Μποτσίβαλη, με ποιος. Ναι. Με Τσιμπανάκο. Με αυτούς, με τον Τσιμπανάκο, που τον εκτιμάω πάρα πολύ σαν μάνατζερ, είναι γνώστης και γενικότερα και οι άκρες του γενικότερα στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή γνωρίζεται και με μεγάλους προέδρους μεγάλων ομάδων οι οποίες κάνουν κουμάντο στο ελληνικό δηλαδή, ποδόσφαιρο. Ο Πέντα από Απόρνο Λάρισας πήγε Βόλο FC, ε. Πήγε σε αυτή την ομάδα και πήρε και το ζέρι αυτό που έπαιζε στα Χανιά. Που έπαιζε το παλιά ξέρω, στιγμάδα. Παλιά ήταν στον Ολυμπιακό Βόλο, 3 χρόνια. Να δείτε τώρα τι γίνεται. Το μόνο που φοβάμαι φέτος για την άνοδο, εγώ είμαι 100% σίγουρος ότι θα βγει ο Ολυμπιακός. Το μόνο που φοβάμαι είναι την κλοπουδιά αυτού του προηγούμενου. Ξέρεις πώς είναι το format φέτος. Είναι 8 όμιλοι. 4 όμιλοι. Είναι 8 όμιλοι. Οι οποίοι θα βγαίνουν οι πρώτοι, αλλά δεν θα βγαίνουν κατευθείαν. Μπράβο. Δεν θα βγαίνουν κατευθείαν όπως βγαίναν πέρσι που βγαίναν οι πρωτοπόροι. Θα γίνονται μπαράζ. Με γεωγραφική κατανομή. Μπράβο, ακριβώς. Και οι δύο πρώτες ομάδες, αυτά τα μπαράζ θέλω να τα παρακολουθήσω οπωσδήποτε. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Κοίταξε να δεις, Βασιλή, επειδή γενικότερα η ομάδα σου Ηρακλής είναι μια πολύ παθή ιστορία. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία μου θυμίζει και το DNA της ομάδας μου. Εγώ είμαι στα 30 και έχω ζήσει ανεπανάληπτες πίκρες αλλά και μεγάλες χαράς με την ομάδα αυτή του τόπου μου. Είμαι άρρωστος με την ομάδα, ασχολούμαι και με το ρεπορτάζ εδώ πέρα της ομάδας και γενικότερα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ παθή και έχει αλλάξει και όπως και ο Ηρακλής. Πολλά αφημί, άστο. Αφημί, μπράβο. Με την Κασάνδρα, εξυγχώνευση, όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος αυτός δήμαρχος, ο οποίος είναι τώρα άτυπα δήμαρχος, έχει βάλει γλάστρα. Είναι σε αργία. Μπράβο, ναι. Έχει βάλει μεγάλες τριπλοποδιές γιατί γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ στην ομάδα μου. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Επειδή θα κοντραριστεί ξεκάθαρα, θα είναι δύο, αυτός ο όμιλος δηλαδή θα έχει δύο αντιπάλους εμάς και αυτόν. Όχι, το ρεπορτάζ λέει το εξής. Βάσει προκήρυξης, σε έναν όμιλο γάμα εθνικής δεν μπορούν πέντε ομάδες από την ίδια ένωση. Άλλο αυτό βασίζεται. Δηλαδή μπορεί να γίνει κλήρωση και να μείνει στον ίδιο όμιλο δύο αυτές ομάδες. Μακάρι να μην τον έχω αντίπαλο. Γιατί αν τον έχω αντίπαλο, θεωρώ ότι είναι ένας. Για να δώσουμε το ρεπορτάζ, είναι πέντε ομάδες από την ΕΠΣ Θεσσαλία. Είναι ο Αλμυρός στο Πελεστίνο, η άλλη από τη Νέα Ιωνία, ο Ολυμπιακός Βόλου και η καινούργια ομάδα του αυτού του πρώην. Μέτρα στη Νέαπολη. Με έδρα στη Νέαπολη, ναι. Τίποτα. Εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρο ότι θα βγει η ομάδα. Την εμπιστεύομαι. Ο προγραμματισμός γίνεται. Για παθησαλικό πάμε φέτος πάλι. Όχι 100%. Αυτό έχει κλειδώσει. Κολογήπεδο. Κολογήπεδο, όπως το λέω. Κολογήπεδο του κερατά. Κολογήπεδο και θα το χαρακτηρίσω και ένα γήπεδο το οποίο για εμάς που είμαστε κοντά στην ομάδα που λέγεται το Ολυμπιακός Βόλου είναι μια παγωμένη έδρα. Εμάς η δική μας έδρα είναι το ΕΑΚ, το οποίο κάποτε το ΕΑΚ του Βόλου, το οποίο δεν περνούσε κανένας ποτέ από εδώ. Και έφτιαναν αίμα και μεγάλες ομάδες για να περάσουν. Κοίταξε, εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα παιχνίδι με τη Λάρισα στο κύπελλο το 9-10 που είχε κερδίσει ναι. Ομάδα στο τέλος. Είχε κερδίσει 1-0. 2-1, 2-1, 2-1. Ναι. Νοκάουτ αναμέτρηστα, 28 Οκτωβρίου το 9. Πολύ ωραία έδρα. Με ο Μπίτες και ο Ροτζέιρο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι, τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά γιατί τα έχω ζήσει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω την ομάδα μου, ο Ιωαννίδης δεν βλέπω να κάνει κάτι. Από ό,τι φαίνεται έπεσε. Ας πέσει, τι με νοιάζει, εγώ σου πω, έχω γίνει ξάνθη. Δηλαδή, όχι με την έννοια. Βασίλη, πότε έγινε ξάνθη. Κοιτάξτε, προτιμώ κάτι πιο υγιές. Ναι. Και είναι ο Πανόπουλος, δηλαδή ο καθαρός. Το περιβάλλον εκεί, το πιο ασφαλές, η ομάδα, το ποδόσφαιρο, το αφήγημά του, η συνέπειά του, πληρωμές. Δεν σου λέω αν είναι καθαρός. Κανείς δεν είναι καθαρός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καμία ομάδα δεν είναι καθαρή. Έχει πει το στοίχημα στη ζωή μας. Ποια ομάδα μπορεί να είναι καθαρή. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι όλα αυτά που γίνονται γίνονται βάσει στοιχήματος δηλαδή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο παγκόσμιο, όχι στο ελληνικό. Έκλεισε. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον.
Είμαι ο Μένιος. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές που προσφέρει ο γιατρός και για τις γνώσεις που είδες. Έχει. Και θέλω τρία θέματα να θίξω. Πάμε στο πρώτο. Δευτερόλεπτα μόνο, χαιρετισμού συντροφικού στο τρένο από την Καστοριά, στο Νούτσενα και το Στέλιο του Βεριώτη. Είσαι πασοκόσκυλο, ε. Ναι, πασόκεμον. Καλά κάνεις. Γιατρέ, πρώτα απ' όλα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα στην Ελλάδα τον έχει θεσπίσει με 5 νόμους του Πασόκ. Όποτε θέλεις τους απαριθμώ κιόλας. Για λόγου χρόνου τώρα το αφήνω. Πάμε παρακάτω. Πρώτη περίοδος Ανδρέα νομίζω. Όχι, όχι. Είναι και μέχρι και το Γιώργο. Δεν διαφωνήσω. Είναι από νόμο του 86 μέχρι τι και το 2014. Ο Γιώργος είπε ο πατέρας. Η τεράστια αλλαγή που επέφερε το Πασόκ ήταν ο πολιτικός γάμος. Ναι. Όχι, όχι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αλλαγή στα επίπεδα της οικογένειας. Το έκανε, το έκανε. Όχι, μιλάμε για την κοινωνική οικονομία και το συνεταιριστικό κίνημα. Πέντε νόμους. Όποτε θέλεις ως απαριθμό. Δεν διαφωνήσω. Έχει κάνει και πολλά καλά πράγματα το Πασόκ. Μην το κατακριουργήσουμε. Εννοείται. Η παρακαταθήκη του δεν τελειώνει. Πάμε στο δεύτερο. Και σήμερα το Πασόκ κυβερνά. Δεύτερον. Δεύτερο. Υπάρχει κόσμος στη Δυτική Θεσσαλονίκη που τον γνωρίζω. Και? Ο οποίος αδικεί η σημερινή κατάσταση του Ηρακλή και ξέρω ότι πονάει. Και αν θέλεις να τους ονοματίσουμε κιόλας. Να τους ονοματίσουμε. Ο Φώτης ο Γκυζέρης δεν του αξίζει αυτή η κατάσταση για τον Ηρακλή. Το Γιώργο το Λάρου δεν τον αξίζει. Το Πέτρο το Τζίκα εάν ζει και το εύχομαι να ζει δεν του αξίζει. Και πολλούς άλλους, τον Πέτρο τον Πετρίδη, είναι Ηρακλειδείς που δεν τους αξίζει. Όπως και σένα γιατρέ, δεν σου αξίζει αυτή η κατάσταση του Ηρακλή. Και μπορούσατε η οικογένεια του Ηρακλή με την κοινωνική οικονομία και τους νόμους 40-19 του 11 και 44-30 του 16 να έχετε δώσει λύση εσείς οι ίδιοι Ηρακλειδείς. Όπως και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν θέλει να γίνει καλύτερο, πρέπει να δει την κοινωνική οικονομία. Τρίτον, αυτά που είπες για τον ΠΑΟΚ και με τη σημερινή Γενική Συνέλευση που ήμουν παρόν. Είσαι μικρομέτοχος της ΠΑΕ. Όσο... Ορίστε. Είσαι μικρομέτοχος στην ΠΑΕ. Ναι, με νέλος Δέλτα 30 φύλου. Όσο ο ΠΑΟΚ και το ολιγαρχικό κατεστημένο από την Αθήνα με δούριο σύπος, τον Γιώργο Μπατατούδη και το σημερινό αυτόν τον κύριο επιλέγει τα υποκατάστατα και συνεχίζει να έχει όραμα τα υποκατάστατα και όχι το προϊόν, ο ΠΑΟΚ να ξέρεις ότι θα περάσει πολύ πιο δύσκολα χρόνια. Δεν μπορεί να θέλει και πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα κύριε Ραπτόπουλε. Παρακαλώ. Ναι. Όσο ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει καινούργιο γήπεδο για να γίνει ευρωπαϊκή ομάδα και δεν έχει αποφασίσει το συντελεστή δόμησης ούτε στην Τούμπα. Με τρομάζει όταν στον ΠΑΟΚ Ιούνιο μήνα μιλάνε για γήπεδο. Να κάνω μια ερώτηση μέσα που είναι πολύ τεχνική. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Για ποιο λόγο αποφασίστηκε η αύξηση με το χιοκεφαλαίο 7 εκατομμύρια ευρώ? Τόσες ήταν οι ζημιές στην φετινή χρονιά. Όχι, είναι πολύ παραπάνω για να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και να ξεπερνάει με ταχυδακτηλουργίες στο Financial Fair Play. Άρα υπάρχουν ζημιές μεγάλες για να κάνει αμικάπα. Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια. Αυτά να τα μαθαίνει ο κόσμος, γιατί εμείς τα καταλαβαίνουμε λίγοι, τα παρακολουθούν. Πρόκειται να πουλήσει τουλάχιστον 2 με 3 παίχτες. Οικονομικοί λόγοι, χασούρα μεγάλη δηλαδή. Θα πω και το εξής. Πέρσι ο ΠΑΟΚ με 10 εκατομμύρια πωλήσεις ποδοσφαιριστών είχε 12 εκατομμύρια ζημιά. Φέτος με 5 εκατομμύρια πόσα πρόκειται να έχει? Αλλά αυτά δεν λέγονται. Όπως και σήμερα η Γενική Συνέλευση έχουν αποκρυφτεί οι αλήθειες. Και ο Ιβάν δεν ήτανε. Γιατί να είναι, μπορεί να είναι. Έχει μια μετοχή που έχει την υπογραφή του επάνω. Τον προκαλώ να του δείξει. Να μας δείξει τον τροφοδότη λογαριασμό που χρηματοδοτείται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι κερδοφόρος. Αλλά τον έχουν ζημιογόνο. Συμφέρει όμως αυτό. Οπα, αυτό που λες είναι λογιστικό. Αυτό που λες δεν αποδείχνει. Όλοι θέλουν να παράγουν ζημιές για να μπορούν να μειώσουν κερδοφορίες από αλλού. Ένας λογιστής μπορεί να μας πει ότι είναι. Αποδεικνύεται μια χαρά. Αποκρύπτονται έσοδα και έξοδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι σοβαρή καταγγελία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, αυτό είναι λογιστικό από το οποίο μας βάζει σε μπελάδες. Αυτό δεν, με τα μαθηματικά ήμουν κακός. Δεν μπαίνω σε τέτοια. Στο τέλος που θα ξυριστεί ο γαμπρός θα φανεί. Το ποιο θα είναι το τέλος θα δούμε. Καλημέρα. Με λένε Κώστα, αλλά εγώ θέλω να με λένε Περικλή.
Έλα, εγώ είμαι. Φλάτζα ή καμψες. Ακούγουμε. Για τον τελευταίο, για τον Παοκτή, σαν ΑΕΚτής, απ' τη μία θέλω να πω ότι για τον Μελισανίδη μπορεί να είναι τσιγκούνης, αλλά για να πούμε χαρούμενος που είναι στην ΑΕΚ, είναι επειδή είναι ΑΕΚτής και την πονάει την ομάδα, σίγουρα δεν θα κλέψει λεφτά και δεν θα αφήσει και να κλέψουν λεφτά. Οπότε σε αυτό το κεφάλι μου ήσυχο. Μάλιστα. Τώρα πάμε στα άλλα. Θα σου πάμε στα άλλα. Ναι. Βάζω πέμπτη. Μην με κόβετε, άμα θέλετε, ξέρω εγώ να πάρετε τον λόγο. Κάνουμε πάσα ένα-δύο. Παίξε, μην κάνει φρένο, λέγε. Για τον Ηρακλειδέα που ταχώνουνε το γιατρό, εγώ προσωπικά το θεωρώ σε κάποια θέματα κομπλεξικό. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουμε κόμπλεξ. Εγώ το συμπαθώ γιατί είναι σωστό, είναι ωραίο και επιχειρηματολογία αυτά που λέει. Λείπε για την αυτόνομη θύρα 10 ότι είναι η πλέμπα τη ομάδα. Όντω και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ότι κάνουν 5 καλά, αλλά από πίσω κάνουν 15 κακά. Οπότε είναι το κάλυμα και καλά ότι ο Ηρακλή, οι πορείε κτλ. Δεν αφήνουν τον κόσμο να πάει στο γήπεδο, ξύλο κτλ. Πάει αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, για τον Μπουφόν, συμφωνώ 100% με τον γιατρό, επειδή είμαι Γιουβεντούς και τυχαίνει από το 11 και μετά να παρακολουθεί ειδικά πάρα πολλά μάτς. Το είχα πει από τότε που φύγει ο Ντελ Πιέρο. Το παιδί δεν μπορούσε. Είχε χάσει τα γρήγορα τα ανακλαστικά του. Απλά είχε πολύ καλή άμυνα Γιουβέντους. Έπεσε κλειστό ποδόσφαιρο. Είχε στο κέντρο από Μπογκμπά, Βιντάλ που καταπήραν χιλιόμετρα. Είχε τριάδα άμυνα, δεν πέρναγε τίποτα. Αλλά δεν μπορούσε και μου τη σπάει γιατί ο Ντελ Πιέρο, ρε φίλε, η σημαία μου, έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε. Και μπορεί και να τον έφαγε και ο Κόντε, επειδή τότε επικόντε ο Ντελ Πιέρο ήταν ο αρχηγός και τον αγαπούσανε. Ενώ ο Μπουφόν, ρε φίλε, γιατί είναι εγωιστής, βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Θέλει να μείνει πάλι μετά το πατατράκ. Ήρθε ο Σέσνη όμως. Αυτός, όμως φίλε. Δεν φταίει αυτός. Ο κάθε άνθρωπος έχει για τον εαυτό του τα δικά του θέματα. Ούτε εγώ θα πω για τον Μπουφόν. Έκατσε και στη Β' Εθνική και μπράβο του. Δεν ξέρω αν το κάνει επειδή είναι ο παδό ή φοβόταν που λέτε εσείς. Γιατί κάθε άνθρωπο λειτουργεί διαφορετικά. Και εγώ, αν ήμουν σε Σαντόρια, ξέρω εγώ, δεν θα πήγαινα να με ζητάει την Μπαρσελόνα. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Να βάζω γκολ να πηγαίνω εκεί στο πέταλο. Αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι η διοίκηση φταίει που δεν το διώχνει. Και έχουμε γίνει σαν τον Τότι. Μάρθα Βούρτσι. Με τον Μπουφόν και έπιασε τόσε συμμετοχέ και να το πάρει για τον Μπουφόν. Και έγινε στην αυτάρα. Ναι. Ωραίος, πάμε να δούμε τώρα τα 5 μεγαλύτερα ντέρμπι όλων των εποχών στον κόσμο. Τα 5 μεγαλύτερα ντέρμπι. Επόμενος. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα. Καλώς το. Γιατρέ. Εδώ είμαι. Θέλω να... ναι. Ακούς, δηλαδή ούτε ο Τρεζεγκέ, ούτε ο Ντελ Πιέρο, ούτε ο Καμορανέζη, ούτε ο Νέντβε δεν είχαν φιλοδοξίες δηλαδή που μείναν τότε στη Γιουβέντους. Ήταν 30 plus όλοι αυτοί. Τι ήτανε? Ήταν σε μια ηλικία που τάξει τα σύνορα. Ποια ηλικία δηλαδή? Τι ηλικία είχαν? Πιο μεγάλη από τον Μπουφόν ήταν, πιο μικρή ήταν? Ο Μπουφόν 29 και τερματοφύλακας. Έχει καριέρα. 28 ήταν καταρχάς. Πρώτον και δεύτερον, να σου πω. Είναι το 78 το Γενάρη. Ένα χρόνο έκανε στη Serie B, την άλλη την επόμενη χρονιά Champions League έπαιζε. Επειδή βγήκε δεύτερη πρώτη χρονιά που γύρισε στην Αλφα Εθνική Ιταλίας. Αμέσως Champions League και θέλεις να μου πεις τώρα εσύ ότι ο Μπουφόν, επειδή δεν πούλησε την ομάδα, δεν ο την άνοιξε το Καναβάρο και Τζαμπρότα που με την πρώτη φύγανε και τι πετύχανε που, δηλαδή, που πήγε πήγανε στην Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, δοκιμάσανε σε κάτι καλύτερο. Τι πέτυχε με την Μπαρσελόνα ο Τζαμπρότα, για πες μου. Λίγο να πας στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ακού τώρα, κοίταξε να δεις. Για σένα, αν δεν υπάρχει αγάπη προς την ομάδα και αγάπη των οπαδών. Επαγγελματίας είσαι. Επαγγελματίας είσαι. Και μου φέρνεις ένα παράδειγμα κάποιο μάτς που δεν παίζει καλά με τα πόδια. Και εγώ σας φέρω τον Νόιερ που λες. Θυμάσαι τον γκολ που έφαγε από τη Μάινς. Θυμάσαι. Εντάξει, ο Νόιερ παίρνει και τρελά ρίσκα γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Ο Μπουφόν δεν παίρνει καν ρίσκα γιατί δεν πιστεύει στον εαυτό του. Είναι δουλειά του τερματοφύλακα να βγαίνει έξω 40 μέτρα και να παίζει να κάνει τρίπλες. Είναι αυτό πρέπει να κάνει. Να παίζει ψηλά την άμυνα, βέβαια. Αν έχει ικανότητες, ναι, κάνει και το λίμπερο. Ο Μπουφόν. Μία-δύο φορές θα το κάνει. Αυτό δεν πάει να το κάνει. Να κάνει το λάθος, δηλαδή ο Μπουφόν δεν έχει έξοδο, δεν έχει έξοδο. Η γύμνια του Μπουφόν θα φαινόταν αν έπαιζε με 4-2-3-1 Ιουβέντους και στην Ιταλία. Έπαιξε λίγο. Εσείς ό,τι θέλετε πείτε, αλλά σαν τον Μπουφόν τερματοφύλακα δεν έχει βγάλει. Όχι η Ιταλία, η Ευρώπη. Ιταλία. Ναι, η Ιταλία, έστω. Με Τζόφ Αλμπερτόζη. Τον Αλμπερτόζη το θυμάσαι. Τον Αλμπερτόζη. Ιταλία. Παραδοσιακά βγάζει τερματοφύλακε η Ιταλία. Έχεις διαβάσει κάπου για τον Αλμπερτόζη. Τον Αλμπερτόζη, ο πιτό και πυγμάγο. Τερματάρα, ρε. Τρελώσε, ρε. Τι? Ο Αλμπερτόζη, ρε. Γιατί ο Αλμπερτόζη κακή άμυνα είχε, όπως λέτε εσείς για τον Μπουφόν. Όχι. Τότε. Τον θεωρώ μέτρη, εντάξει, είναι μια προσωπική άποψη. Μα αυτό που είπες δεν είναι σωστό, ότι μπορούσε να έπρεπε να φύγει. Εάν πίστευε στον εαυτό. Μπουφόν ήσαν ο Μαγάρες.
και του λέγανε γράψει το ποσό και όλα αυτά. Η Γιουβέντους άλλαξε στάτους όταν πήγε στο νέο στάδιο και ήρθε και ο Πίρλο από ελεύθερη μεταγραφή από τη Μίλαν. Άλλαξε στάτους. Τότε με το Καλτσόπολη που ρίξαν την ομάδα σαν πρωταθλήτρια στην Serie B και τη κόψαν και μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδεχτεί τα στοιχεία. Κάτι τηλεφωνήματα, σαν δηλαδή αγόρασε διαιτητή για να κερδίσει τη Ρετζίνα, κάτι τέτοιε ομάδε. Πε μου, εσύ τώρα, η Γιουβέντους είχε ανάγκη διαιτητή για να κερδίσει τη Ρετζίνα. Αυτή η υπόθεση δεν, ποτέ δεν είχε διαιτητή. Φέτος, ζήτησα λίγο αίμα, εντάξει. Και η Γιουβέντους συμβιβάστηκε με την απόφαση, την αποδέχθηκε. Πριν από τρεις μήνες βγήκαν. Διάλειμμα. Δίστανται οι απόψεις, εγώ πιστεύω. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρυσοπληρώνεις delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάμε, Μπραντ Πιτ. Έλα, Βίλε. Έλα, Βίλε. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, Βίλε. Γιατί ρε με κόβετε? Ποιος τον έκοψε? Όχι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ναι. Συζητάτε για τον Μπουφόν, ναι, για τον έναν, για το άλλο, για ξέρω. Και δεν μιλάτε για τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης. Δεν μιλάτε για το Σερίφι. Σερίφι. Δεν μιλάτε για το Μικι Μάους. Μίκης Μάους. Δεν μιλάτε για τα λουλούδια, αυτά που στέλνουν, να πούμε, και ξέρω εγώ. Ξέρεις για ποια λουλούδια λέω τώρα εγώ? Ναι, κατάλαβα. Α, μπράβο. Δεν μιλάτε για τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης. Έτσι. Δεν μιλάτε για ότι δεν πρέπει, πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη αυτοί που ψηφίσανε για, για τον Ηρακλή. Μιλάτε για σαχλαμαρίτσες. Λέτε για ξέρω εγώ, για ξέρω εγώ. Δεν μιλάτε για τα ουσιαστικά προβλήματα της πόλης. Ο Μίκης Μάου τι είπε? Ο Σερίφης λέει ότι όποιος δεν συμμορφωθεί με αυτά που θέλω εγώ θα τελειώσει. Βλακίτσες λέτε. Ο ένας λέει για τους γκέι και ο άλλος λέει για τους ξέρω εγώ. Για τους μακεδονομάχους. Γεια καλή. Αυτός λέει ότι είστε λίγοι. Μιλήστε για τα προβλήματα της πόλης. Που δίνει αγώνα αυτή η ομάδα. Θα δεν μιλήσουμε για παδικούς και ξέρω εγώ και τα πάντα. Που δίνει αγώνα. Γιατί για σένα καθόλου. Λέτε για σαχλωμαρίτσες. Για τον Μπουφόν, για τον ένα και τον άλλο. Και ξέρω εγώ, για να περνάει η ώρα. Τι είδους αγώνα? Αυτό που δίνει ρε. Ποια ομάδα, δηλαδή μια εταιρεία είναι η οποία σώθηκε στο χορτάρι? Αυτός ο Ηρακλής που υπάρχει. Αυτό με το αφημί, με το ποντίον και ξέρω εγώ. Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε σε ποια κατηγορία θα... Στην καρδιά μου δεν είναι οι αριθμοί. Αριθμοί δεν είναι το αφημί, είναι ο Ηρακλής. Ας δούμε πού θα καταλήξει, τι ρευστότητα θα υπάρχει, ποιος θα τη διοικήσει, ποιος θα του πάρει τις αποφάσεις. Ουσιαστικά να μιλάτε. Αυτή είναι η ουσία. Τον άλλο να δίπλα σου.
Τι θα το κάνω. Τον ασβό. Εμένα λέει. Εγώ ξέρω αυτό το πράγμα. Το χαρακτήρα να κάνουμε να λέγαμε. Εγώ ξέρω ότι η επιλογή δικηγορική του Παπαθανασάκη είναι στον Κούγια χθε. Έτρεχε να κρυφτεί. Έχει ξανακούσει ποτέ δικαστικά να χάνει ο Κούγια. Χθε έχασε ο Κούγια. Γιατί δεν θέλει ο Ηρακλή να είναι, να πούμε, σε καλή κατάσταση. Θέλει να το βλέπει σε τάρταρα. Να μιλάει και να λέει για το μακεδονικό, για τον ένα, για τον άλλον. Αυτό ο ασβό. Νομίζω η ευθύνη του Ηρακλή είναι ο ίδιος οργανισμός που έχει τάσει εκεί πέρα. Εντάξει, βρε, εντάξει, το ξέρουμε. Όταν θα σωθεί η ομάδα, θα βάλουμε στη σειρά και θα δούμε τι θα γίνει. Ποιος θα δει. Όλα πρέπει να μπουν σε μια σειρά. Να σωθεί πρώτα η παρτίδα, να δούμε τι θα γίνει και με το γάμα σίγμα. Show me the money, λένε οι Αμερικάνοι, και έχουν δίκιο. Όλα θα μπουν στη σειρά. Πού είναι αυτή. Αλλά αυτά δεν το συμφέρει το διπλανό σου. Θέλει να μιλάει για σαχλαμαρίτσες. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μιλάει για τον σερίφι δίπλα. Που θέλει να πούμε να είναι, ξέρω εγώ, σκοτώνω. Η αίσθησή μου είναι ότι η ομάδα πάει σε χέρια Καγιούλη. Αν σωθεί και μείνει η Super League. Ποιο Καγιούλη, βρε, δεν υπάρχει περίπτωση Καγιούλη, βρε. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, βρε. Παπαθανασάκης είναι. Μιλήστε ουσιαστικά, ρε, για αυτή την πόλη, βρε. Παπαθανασάκης είναι μεγάλο μέτοχος. Αυτό θα πάρει τις αποφάσεις. Ακού να δεις. Αυτή η πόλη, εάν δεν ξαναγίνει όπως ήταν πρώτα. Σε ποιο κομμάτι, στο αθλητικό. Ηρακλής, ΠΑΟΚ, Άρης και Καλαμαριά στην Άλφα Αθηνική. Ποιος σου φταίει. Ποιος σου φταίει. Λοιπόν, άκου να δεις, πρέπει να βάλουμε όλοι μας το χεράκι. Όλοι μας. Να αφήσουμε τα κόμπλεξ, να αφήσουμε τα πάντα δίπλα και να δούμε τι μπορεί να γίνει για αυτή την πόλη. Αλλά δεν θέλετε, θέλετε γιατί τον άλλον δίπλα τον ασβό. Εμένα λέει. Τον ασβό, ποιος τι θα πει ασβός. Κοίταξε, νομίζω ότι οι ομάδες αυτές μεταξύ τους είναι ανταγωνιστικές. Το ίδιο πελατολόγιο έχουν να διαχειριστούν. Για ποιο λόγο δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κοιτάει το συμφέρον του Ηρακλή και το ανάποδο. Ανταγωνιστικές. Μιλήστε για αυτό, βρε, για τα λουλούδια που στέλνουν, βρε. Γιατί αν αυτό το κάνει ο Ηρακλής, θα τον είχατε κρεμάσει ανάποδα, βρε. Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, γιατί να μιλήσουμε. Όχι, εγώ δεν τα υιοθετώ, αλλά. Γιατί να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι εικασίες. Ρεπορτάζ δημοσιογράφου. Τώρα. Εδώ μιλάνε είναι. Για. Τα λένε. Άντε τώρα. 100.000 καθένα έχει βγάλει αυτή η κουμπί και κανεί φυλακή. Δεν θα γίνω δικαστή. Ούτε εγώ κάνω τηλεδίκε. Άλλοι τι κάνουν τι τηλεδίκε. Αλλά θέλω να σου πω ότι μιλήστε συγκεκριμένα. Μιλήστε για αυτό που πάει να γίνει. Μιλήστε για το Μικη Μάους που βγαίνει να πούμε στα Twitter και στα Facebook. Πώς τα λένε αυτά. Και βγάζει το κόμπλεξ σου με τον Άρη και τον Ηρακλή. Δεν έχει και αυτό συναισθηματικό έτσι κόσμο, να μην τον βγάλει. Ελεύθερα, δεν μας πειράζει, ό,τι θέλει να πει. Και τι είπε ο δίπλος ο ασβός, το παιδί. Και τι έγινε, εντάξει. Το παιδί, ρε. Αυτός θα κάνει παιδιά σε λίγο. Και τι έγινε, είπε κάτι ο άνθρωπος, εντάξει. Λέτε κάθε μέρα, λέει. Σιγά μην μας επηρεάζει το τι λέει ο κάθε άνθρωπος στο Instagram. Λέει, αυτός είναι παράγοντας του ΠΑΟΚ και δεν τα λέτε. Μούγκα, γιατί ξέρεις γιατί. Είναι γιατί και άνθρωπος όμως. Έγινε μια ανθρώπινη στιγμή. Είστε κότες με λυρί. Και ο διπλανός σου και όλοι εκεί που είστε στο Μετρόπολης. Όλοι είστε κότες, τα κρύβετε. Χαχαχούχα, να είχαμε να λέγαμε και αυτά. Ουσιαστική συζήτηση και πώς θα να βγάλετε αυτά που πρέπει στον κόσμο. Μηδέν. Α, μπράβο. Μπράβο. Αυτό είστε. Τίποτα. Να είχαμε να λέγαμε. Αυτή είναι η δημοσιογραφία, ρε. Καραγκιόζηδες. Αυτή είναι, να πούμε, παραγωγή. Αυτή που κάνετε, να πούμε, Εγώ θα σου πω κάτι, ρε, ασβέ. Ακούς. Ακούω. Α, μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Ίβιτς τους έριξε τέτοιο μεθάνιο ακούς, ναι. Που δεν θα ούτε η Θεσσαλονίκη θα σβήσει από το χάρτη, ρε. Λοιπόν. Ρίξε και ένα FMPAP τώρα να στανιάρουμε. Άκου να δεις. όπως άκου να δεις. Έχεις αδικήσει πολύ κόσμο, ασβέ. Εγώ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Αλλά έχεις αδικήσει πολύ κόσμο. Έχεις αδικήσει τον Ολλανδό. Έχεις αδικήσει τον Μάνο, έχεις αδικήσει και εμένα.
εμείς όλοι αυτοί και εμείς. Άσο, ο Λαρδός είναι κομμάτι, τώρα μεγαλοπαράγοντα. Μην το. Ήμασταν το άλλο, το πίπερό σου. Τον εκτόξευσε ο Κώστας. Τον έκανε παράγοντα. Εγώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί έχουμε πει ένα κρασί, έχουμε πει ένα καφέ, έχουμε. Έτσι. Αλλά κάποια στιγμή θα με φέρει σε τέτοια. Που θα πω, θα σε ρίξω κι εγώ ένα μεθάνιο. Που θα είναι όλο δικό σου. Λοιπόν, είμαστε δύο παρά 20. Περιμένω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραίος. Θα του ακούσουμε. Εγώ. Κόκκινος δεν είμαι να σε κλείσω. Μπορεί να με ρίξω την πινελίκη θέλεις, αν δεν με πας σε προσωπικό επίπεδο, σε αθλητικό και πάνω στη δουλειά πες ό,τι θες. Άκου να με πιασβώ. Έλα ρε φίλε, ναι. Και τι έγινε. Έλα φίλε. Έλα ρε. Έλα ρε Κωστή. Έλα φίλε. Κωστή μ' ακούς. Βέβαια. Λοιπόν, κοίτα, επειδή λείπω 10 μέρες αρχηγέ. Πού είσαι ρε φίλε. Έφυγε ο Ήβης. Ναι ρε φίλε, έφυγε. Έχει ανοίξει την πόρτα και αποχώρησε. Έφυγε. Της παράτησε, έφυγε, ναι. Έφυγε. Τον διώξαν. Όχι ρε, τους παράτησε, έφυγε. Καλά τους ψυχήθηκε. Γιατί? Γιατί όταν κάτω στην Αθήνα. Ναι. Τον βρίζανε όλοι οι σταθμοί από το βοήμιο στο βράδυ, γιατί άκουγα. Ναι. Ένας ΠΑΟΚΣΙΣ δεν βγήκε από το συμβούλιο να στηρίξει τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Κανένας. Σωστό. Δεν τους αξίζει ο Ήβης. Ας τους να ψάχνουνε, να βρουν, άντε ξανά στην αρχικά ομάδα. Να δούμε τι ομάδα θα κάνετε τώρα. Σας πήρε ένα κύπελο μετά από 15 χρόνια και τον διώχνετε. Το τόσο ζώα μπορεί να είναι αυτός ο σύλλογος, ρε. Τόσο ηλίθιος σύλλογος μπορεί να υπάρχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Μάλιστα. Ραπτόπουλος. Έλα φίλε. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Αεξής. Μπράβο. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις την ομάδα? Λοιπόν, σαν επιστήμονας του ποδοσφαίρου, θέλω να μου πεις τι μεταγραφές χρειάζεται η ΑΕΚ για να κυνηγήσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα. Για να κυνηγήσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, τι, ναι, μεταγραφές θέλει? Ναι. Λοιπόν, ένα αριστερό μπακ. Αντί του Τζίτακ, μάλιστα. Ένας είναι αυτός. Δεύτερον, ένα Γιόχανσον που να σκοράρει. Ωραία. Δύο. Τρίτον, το Μάνταλο, πουλήστε τον. Και πάρτε ένα δεκάρι με 3 εκατομμύρια ευρώ. Πουλήστε τον. Γνώμη για Σκόκο που λένε τώρα. Βεβαίως. Πολύ καλή περίπτωση. Και 4-4-2 και πίσω από το φορ και εξ αριστερά. Πολύ καλός. Πόσο κάνει ο Σκόκο? Η Νιούλη ζητάει τώρα, λέει, 800 χιλιάρικα για να φύγει. 800 χιλιάρικα. Για ένα χρόνο. Βιολογικά από ό,τι μαθαίνω καλός είναι γιατρέ. Για ένα χρόνο, ναι. Ναι. Πάρτε τον. Κόκο και ακούγεται και Αραούχο τώρα, κατά πόσο ισχύει. Να μείνει και ο Αραούχο. Ο Αραούχο που ήρθε, όχι αυτός που τελείωσε. Δηλαδή στα χαφ πόσο κόσμο θα έχει η ΑΕΚ? Πόσα ποιοτικά χαφ θα έχει? Στα χαφ είσαι γυμνός, γιατί έμεινες με Σιμόνες Γιόχανσον. Δεν έχεις. Το Γαλανόπουλο, με Γαλανόπουλο πρωτάθλημα, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν παίρνεις. Σωστά λέγεται ότι με Αϊντάρεβιτς πρωτάθλημα, με συγχωρείς, δεν παίρνεις. Με Τσιγκρίσκι, Βράνιες, Γκάλο, παίρνεις. Εντάξει, τερματοφύλακα η ΑΕΚ αν θέλει. Θέλει ένα τερματοφύλακα που να βγαίνει έξω από τη μικρή περιοχή. Και ο ένας και ο άλλος είναι μέχρι τη μικρή περιοχή. Ιδιαίτερα ο Ανέστης. Αλλά για μένα, για να κάνει η ΑΕΚ άνοιγμα μεγάλο, πουλάει το Μάνταλο και παίρνει μια χαφάρα που θα την πληρώσει ο Μελισανίδης και θα πονέσει. Θα κλαίει το βράδυ που θα πηγαίνει στο τρίτη. Στρέπουν να σκοράρουν, χρειάζεται η ΑΕΚ. Βεβαίως, έχει. Ο Πατίτο, εγώ τον πιστεύω, του δίνω δεύτερη ευκαιρία. Ο Πατίτο φεύγει λογικά. Αν φύγει ο Πατίτο είναι πλήγμα. Ο Μπαρμπόσα ήταν απόλυτα για την περσινή ΑΕΚ. Ναι. Ο Αραβίδης έφυγε σήμερα. Δεν μας νοιάζει. Παλέμαχος άστον. Παλέμαχος. Ο Βάργας λογικά φεύγει. Οπότε θέλουμε εξτρεμάκι και σίγουρα. Ο Βάργας. Δεν θες πολλούς παίκτες. Θέλεις τρεις παιχταράδες. Πολλούς δεν θέλεις. Να ελπίζω δηλαδή. Αμέ. Αλλά έχει τσιγκουναρά. Δεν πειράζει, ξέρει να βρίσκει παίκτες. Ποιο το είπε? Ξέρει να βρίσκει παίκτες. Σε αυτό δεν αντιλέγω. Καλημέρα. Τα λέμε. Επόμενος φίλος, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι ήθελα να πω τώρα, ξέρεις τι κλάμα θα πέσει που φύγει ο Ήβιτς? Κλάμα. Γιατί θα πέσει κλάμα. Παρόλο που το βρίζουν, άσε ρε τώρα που το βρίζουν, ρε, που θα βρούμε πιο έξυπνο και πιο πονηρό. Ουδείς αντικατάστασης, εγώ αυτό λέω. Ανάλογα τι θα φέρει. Το μοναστήρι να είναι καλά, εντάξει. Τι θα φέρει. Εντάξει, μεταξύ μας. Τι θα φέρει. Μακάρι να φέρει κάποιον καλό για να
λίγο να έρθουν λίγο τα πράγματα στα ίσα του, ρε φίλε, γιατί δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, άμα ρε φίλε έχει βγει καμιά έφεση για τις 7 που φάγαμε. Θα το προσπαθήσει ο Πάκ, θα τις μειώσει νομίζω. Και εγώ έτσι αυτό νομίζω, θα τις μειώσει. Α, και κάτι ακόμα. Μια πόλη, μια ομάδα, όλοι οι υπόλοιποι θα πείσουν εκεί στη Β' έτσι τους αξίζει, ρε φίλε. Δεν γουστάρεις, ε? Δεν, καθόλου, ρε φίλε, τι αν τους γουστάρω, ρε. Τους φοβάσαι? Τι να φοβάμαι, ρε, τι να φοβάμαι, ρε. Γιατί τους δες τη γάμα? Να θα πείσουν εκεί, ρε φίλε, εκεί πέρα, ρε φίλε. Γιατί έχεις τέτοιο μένος? Τους φοβάσαι, σε κάναν κάτι? Ναι, με κάνανε, ρε φίλε. Τι σε κάναν, να μάθω τι σε κάναν, σε ακούω. Τι ρε, τώρα τι, δεν θα το πω ρε φίλε αυτό που κάνανε ρε φίλε, γιατί... Τι κάνανε? Κάνανε, πολλά κάνανε ρε φίλε. Τι κάνανε? Δες το εκεί επιμένει, δεν θα το πω ρε φίλε, όχι. Το κρατήσεις μυστικό. Επόμενη γραμμή, δεν θέλει να μιλήσει. Έβγαλε τα στο ψυχά του. Έτσι, επόμενος κύριος, μάλιστα, δεν θέλει να το πει. Ναι. 1.70. 1.70, έλα. Έλα, 1.70, περίμενε. Έλα. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μάλιστα. Μην βιάζεσαι. Περίμενε να δώσουμε και ρέστα πρέπει. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις? Εσύ στεναχωρέθηκες, Κωστή, που έπεσε ο Ηράκλης? Όχι. Στεναχωρέθηκες που σώθηκε? Όχι. Πώς, λίγο στεναχωρέθηκες να πούμε την αλήθεια. Γιατί να στεναχωρέθω? Γιατί άμα δεν είχες στεναχωρηθεί χθες αν έφερες ότι ήταν μεγάλος θρίαμβος του Ηράκλης, δεν είναι? Θρίαμβος. Το βράδυ δεν το ανέφερες καθόλου. Το Παπαθανασάκη είναι ο θρίαμβος. Αυτός έφερε Καρακόπουλο. Ο θρίαμβος είναι του Ηρακλή, όχι του Παπαθανασάκη. Αυτός αυτή τη στιγμή δίνει και αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Όπως εσύ κατηγορείς τον το φιλότιμο αγωνιστή Αντωνιάδη ότι βάζει πάνω την αυτόνομη από τον Ηρακλή, έτσι και όταν λες ότι ο Παπαθανασάκης έσωσε τον Ηρακλή. Για μένα όλα εταιρείες είναι. Ο Καγιούλης έσωσε. Αυτός πήρε τις αποφάσεις. Αυτός εστελέχωσε το ρόστερ. Εταιρείες, εντάξει, εταιρείες μπορεί να είναι. Ο οπαδός δεν μπορεί να έχει καμία συνεισφορά στο κομμάτι κρύβουν αυτό. Κρύβουν ένα, από πίσω κρύβουν ένα σύλλογο, έτσι. Γι' αυτό και είχε θεσμοθετηθεί και το 10% του γάμα σίγμα στις ομάδες. Γι' αυτό ακολουθούν και χιλιάδες αυτές τις ομάδες. Δεν θα ακολουθούν γιατί είναι απλές εταιρείες. Γιατί αν ήταν απλές εταιρείες δεν θα πήγαινε κανείς. Όσο για τον αυτόν πραγματικά φιλότιμο αγωνιστή, τον Αντωνιάδη, θα του δώσω κάποια συμβουλή. Δεν μπορεί να πανηγυρίζεις γιατί κάποιος άλλαξε ομάδα από την ομάδα σου. Δεν είναι υγιές αυτοί, όπως δεν είναι υγιές να πανηγυρίσει γιατί κατέβηκαν 70 άτομα στον δρόμο. Έτσι, αυτό μάλλον χρειάζεται να κάνεις εγχείρηση εγκεφάλου. Έτσι, και να βάλεις άλλον εγκέφαλο ή μπορεί να έχεις και πρόβλημα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα πανηγύριζα άμα έχανα οπαδούς ή άμα κατέβαινα στον δρόμο 70 άτομα και 15 μηχανάκια. Έτσι, δεν ήταν δυνατό. Δεν ήταν δυνατό να πανηγυρίσω για αυτό το πράγμα και, όταν, και δεν μπορεί να υπερασπίζω με αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για αυτό το πράγμα. Κάποιο πρόβλημα έχεις, φίλε μου. Όσο για τα άλλα που είπε, για τον Σαββίδη, για τον Μπάζη, για αυτά, ναι. Είναι πράγματι έτσι αξιοσημείωτο να το αναφέρουμε ότι ήταν ένα λάθος, όπως θα πρέπει να το είχαν παραδεχτεί μέχρι τώρα, δεν το παραδέχονται. Δεν πήγαν με το δίκιο, με το νόμιμο και με την αλήθεια. Θα το να κάνουν όμως τώρα, γιατί έρχεται η Γενική Συνέλευση της Super League που είναι να επικυρώσουν ή όχι τη βαθμολογία με τον Ηρακλή 12ο ή τελευταίο. Εκεί τι θα κάνουν τώρα? Θα σου πω, επειδή έχω ψάξει το θέμα. Η προκήρυξη δίνει το δικαίωμα στη Super League να γνωματεύσει οποιοδήποτε θέματος. Θα υπάρξει μια γνωμάτευση που θα πούνε εμείς με τη δική μας αντίληψη τοποθετούμε τον Ηρακλή λόγω βέρειας προτελευταίο ή τελευταίο. Ναι, αυτό θα γίνει από το Συμβούλιο της Λίγκας. Απλή γνωμάτευση μπορεί να κάνουν, δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Θα κάνουν μια γνωμάτευση και στη συνέχεια αυτή τη γνωμάτευση θα υπάρξει αντιδικία, Super League. Η γνωμάτευση όμως αυτή πρέπει να γίνεται μέσω των νόμων. Δηλαδή είναι σαν, ξέρεις τι κάνουν αυτοί τώρα. Είναι σαν να πας να δεις ένα σπίτι κάποιος να κλέψει. Κοίταξε, για να μην δημιουργήσουν παρενέργειες. Άκουμε λίγο το παράδειγμα, συγγνώμη λίγο. Άκουμε λίγο. Σαν να μπεις σε ένα σπίτι να πας να κλέψεις. Και να έρθει η αστυνομία να σε πιάσει και πει: ρε παιδιά, τι έκανα? Δεν έκανα τίποτα, αφού έκανα το δικό μου νόμο. Δεν είναι έτσι. Άμα δεν έχει νομοθετηθεί, δεν είναι. Εδώ δεν υπάρχει νομοθετημένο κάτι. Και αν δεν το κάνουν μέχρι 10 Ιουλίου, όπως αναφέρει ο ΚΑΠ πεντακάθαρα και τη Super League και τη ΕΠΟ, ότι μέχρι 10 Ιουλίου πρέπει να κάνουν και τις τροποποιήσεις. Αν δεν κάνουν κάτι τέτοιο να μπει στο ΚΑΠ, ούτε του χρόνου θα μπορεί να ρίξει να πέσει κάποια ομάδα. Και πάλι θα πηγαίνει όποια ομάδα δεν έχει άδεια, θα πηγαίνει στο διαιτητικό δικαστήριο και θα δικαιώνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι.
για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αν είναι λίγο έξυπνοι εκεί στον ΠΑΟΚ και τέτοιο, θα πάνε και θα πούνε τη Λίγκα, ρε παιδιά, για να μην ξαναεκτεθούμε δεύτερη φορά και ξεφτυλιστούμε και συνεχίζουμε να ντρεπόμαστε που κυκλοφορούμε στον δρόμο όλοι μας μαζί εδώ που ψηφίσαμε εναντίον του δικαίου και του νόμιμου. Αυτή τη στιγμή να επικυρώσουμε, έτσι ψιθυριστά κιόλας, να επικυρώσουμε τη βαθμολογία με 12ο τον Ηρακλή, να τελειώνουμε. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουνε. Και δεν θα είναι χάρη, θα είναι το σωστό. Γιατί αλλιώς θα ξαναξευθυμιστούν ή θα ξαναχάσουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και θα μας δώσουν άλλη μια ευκαιρία να τους λέμε τα χίλια μύρια όσια που ακούνε. Το όσοι θέμα είναι ποιος θα διοικήσει αυτή την ομάδα, ποιος θα πάρει αποφάσεις για τον χρόνο. Αυτά κοίταξε να δεις τώρα. Καταρχήν και το κράτος πρέπει να πάρει μια θέση. Δεν μπορεί εσύ να δίνεις την ΠΑΕ στον οποιονδήποτε έχει, δεν έχει κάνει, δεν λέει ότι δεν ξέρω τη μάνα μου τη δουλειά κάνω. Θα έπρεπε δηλαδή να σκεφτείς πέντε πράγματα. Ή πες ότι είχε ο άνθρωπος, όπως λέει η κύρια Μαρούπα, ένα 450 και τα βάλε. Ούτε να καταστρέφεις αυτόν, να μην έχει ούτε ένα ευρώ στο παντελόνι του να πάρει καφέ εκεί στην Αθήνα που είναι, και να καταστρέφει τον Ηράκλειο ταυτόχρονα. Θα πρέπει να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Αλλιώς μην μπαίνει στην εποπτεία αυτή τη κατάσταση. Πώς εποπτεύεις μια κατάσταση. Νομίζω ότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είχε γίνει πριν 7 χρόνια στην Ισπανία με τη Μαγιόρκα, όπου υπήρχε δοτή δίκηση από το κράτος μέχρι να εξοικειανθεί η εταιρεία. Αυτό προβλέπουν οι διεθνείς διρεκτίβες. Νομίζω ότι ακόμα αυτό στην Ελλάδα δεν είναι τόσο όριμο, γιατί είμαστε και μια χώρα λαϊκισμού. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό, θα πούν μπαίνει το κράτος μέσα κτλ. Μόνο και μόνο για να διασφαλίσει κάποια φορολογικά έσοδα τα οποία χάνονται ή θα χαθούν. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Για να μπει οποιοδήποτε πρόεδρος ή μεγαλομέτρος σε μια ΠΑΕ, παίρνει την έγκριση από το κράτος πριν ξεκινήσει την όλη ιστορία. Πρέπει να παρουσιάσει μια εγγυητική αντίστοιχη με το μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ομάδα. Άκουμε λίγο να δεις. Ο Σαββίδης, αν θυμάσαι, ήρθε μια φορά πρώτα στον ΠΑΟΚ και δεν το δεχτήκανε. Και μετά από λίγα χρόνια ήρθε και μετά βαΐων και κλάδων και ανέλαβε τον ΠΑΟΚ. Την πρώτη φορά όμως ο ίδιος ο Σαββίδης. Ίδιος ήταν. Άλλαξε κανένας, τι, άλλαξε επώνυμο, άλλαξε δουλειά. Τον ίδιο άνθρωπο δεν το δέχτηκε. Πάντως μεγαλομέτωχος είναι ο Παφανασάκης και αυτός θα πάρει τις αποφάσεις. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, αλλά τώρα ο άνθρωπος τώρα που δεν έχει μία στο παντελόνι του και πιάνεται από τα μαλλιά να πάρει κανένα φράγκο. Ας δημιουργήσει παραπάνω έσοδα. Ας κάνει έναν προϋπολογισμό που τα έσοδα να μην περιβαίνουν τα έξοδα. Εντάξει. Τα παραπάνω έσοδα εξαρτώνται από τα εισιτήρια, εξαρτώνται από τις διαφημίσεις, χορηγίες, τα λοιπά. Ας κάνει μια ΠΑΕ η οποία είναι πιο άρτια, πιο οργανωμένη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση που έχουν καταντήσει κάποιοι τον Ηρακλή, πώς να τα πάρει όλα αυτά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Άρα η ομάδα θέλει ηρεμία πάνω απ' όλα. Η ομάδα πάνω απ' όλα θέλει αλλαγή, ερασιτέχνη, οπαδικό κίνημα κτλ. Και μετά να φτάσει στην ΠΑΕ. Γιατί αν ξεκινάς από το κεφάλι. Δεν μπορεί να φτάσει. Εντάξει, όλα αυτά θα αργήσουν πολύ να γίνουν. Δεν είμαστε όριμοι ακόμα για να γίνουν. Ο λαϊκισμός κυβερνά τον Ηρακλή. Εγώ δεν είμαι με τους παίχτες ή με τον οποιοδήποτε, εγώ είμαι με τον Ηρακλή. Οι παίχτες είναι, οι αθλητές είναι η ομάδα. Εντάξει, ο οργανισμός αθλητικός είναι. Αυτοί παίζουν για την ομάδα. Σέβομαι την άποψή σου, αλλά εγώ είμαι με τον Ηρακλή. Και εγώ είμαι με τους παίχτες. Αυτή είναι η ομάδα ο Ηρακλής. Χίλια χρόνια Ηρακλής θα λέμε. Χίλια χρόνια. Ηρακλής. Ό,τι και να είναι. Επόμενος, ναι. Έλα, Βίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Παιδιά, για λέγε. Από Πειραιά τηλεφωνώ. Μέσα. Σας ακούω από το ίντερνετ, Ολυμπιακός είμαι. Και γιατί δεν κάνουμε μια εκπομπή εκεί πέρα, ρε φίλε, να ακουγόμαστε απευθείας. Στο το Μετρόπολης. Ναι. Μακάρι. Άντε κάτω έτσι. Άμα την κάνουμε, ρε φίλε. Μας στέλνετε κάτω. Το βλέπω λίγο χλωμό. Είναι άλλα τα ήθη. Πιο προκάτ κάτω τα ραδιόφωνα. Είμαστε. Εννοείς, ρε, είστε πολύ έτσι. Είναι πολύ προκάτ. Ναι. Δηλαδή, για κάτω μου λίγο τα λίδα. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε προκάτ, πρέπει να είσαι τυποποιημένος. Δηλαδή, να μην θίξεις συμφέροντα, πρόσωπα. Είστε πολύ. Υπάρχει λογοκρισία. Αυτό το λέω πολύ. Υπάρχει στην Αθήνα καθοσπρεπισμός, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει πάνω, ας πούμε, όταν μιλάς για το. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Λέω το γιο του Σαββίδη Μικη Μάους, δεν έρχονται με τα όπλα να με χτυπήσουν. Λέω το Καρυπίδη, ξέρω εγώ, δε. Λέω το Μαρινάκι, δεν. Αν το πω κάτω, για να πω, δεν ξέρω. Είπα τον Αμβρόσιο να πεθάνει και τέλος πάντων μπορεί να τη γλιτώσω. Αν το πω κάτω, μπορεί να έχω άλλα θέματα. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Φίλιππο από Πειραιά. Πάντως υπάρχει ένας καθοσπρεπισμός στην Αθήνα, τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε εδώ. Είμαστε πιο ελεύθεροι. Λιγότερα τα συμφέροντα. Είμαστε πιο ελεύθεροι, το λέω. Είστε πολύ
κουμπωμένη η Αθηνά. Αλλά οικονομικά μεγέθη γι' αυτό. Δεν, είναι πολύ, αυτό επηρεάζει. Πολύ extreme αυτά που λέμε εμείς εδώ. Και για εσάς και για εμάς. Είναι πολύ extreme. Εγώ δεν το ασπάζουμε αυτό που λες. Εντάξει. Ρε. Δεν το ασπάζουμε εγώ αυτό που λες. Και δεν υπάρχει κάθος πρεπισμός. Έλα ρε που δεν υπάρχει κάθος πρεπισμός. Ειδικά στον Πειραιά τώρα μιλάς για μια περιοχή τώρα που... Άλλο για τον κόσμο και άλλο για τα ραδιόφωνα. Κοίταξε. Τι κοίταξε ρε, στην Έρα Σπορ μπορεί να μιλήσεις έτσι. Τηλέφωνο σε εσάς. Κάτσε μισό λεπτό. Στην Έρα Σπορ μπορεί να μιλήσεις έτσι, ελεύθερα. Σου απαντώ πάλι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι σας ακούω από το ίντερνετ και παίρνω τηλέφωνο εσάς. Άρα δεν καλύπτεσαι από αυτό που ακούς κάτω, όχι γιατί από την ποιότητα, επειδή δεν υπάρχει ελευθερία μάλλον. Κάνεις λάθος. Υπάρχει μεγάλη ελευθερία και ξέρεις πόσοι παοκτζίδες παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα. Δεν μιλάω ρε για τον κόσμο. Μιλάω για αυτούς τους μπαγλαμάδες που πιάνουν το μικρόφωνο. Για τους δημοσιογράφους. Αυτούς εκεί παραγωγούς και τα λοιπά. Πιάνουν το μικρόφωνο και είχε σμένα από το φόβο τους. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις το μικρόφωνο και να φοβάσαι. Τι θα πεις, το δεν θα το πεις, το συμφέρον το αφεντικού. Μην παρεξηγηθεί το αφεντικό, μην πει ο διευθυντής. Πλάκα κάνεις. Αυτό αφορά το δικό σας κλάδο. Γιατί μου το λες εμένα? Μα εμείς δεν το νιώθουμε αυτό, αυτό λέω. Εσείς δεν το νιώθετε αυτό. Δηλαδή ο Πετρουλάκης, ας πούμε, δεν το νιώθει αυτό. Με νοιάζει εμένα, εγώ Πετρουλάκης είμαι. Εγώ στο Μητρόπολη. Όχι, είναι ένας δημοσιογράφος. Θεσσαλονίκης είναι, έτσι. Και τι να κάνει. Ο Πετρουλάκης. Μου πήρες ένα παράδειγμα και σου φέρνω κι εγώ ένα παράδειγμα. Ο Πετρουλάκης έχει πάρει ένα ρόλο. Το ρόλο του Μακεδονομάχου. Σε μια ζωγόρα για Μακεδονομάχο. Όχι βέβαια. Λοιπόν. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Έχει ο καθένας το ρόλο του. Ελά, πες μας για το χάσι τώρα. Για πες για τον Αλβανό που σε φόρτωσε ο Βρουτόταυρος τώρα και άσε τα δικά μου. Εντάξει, ντροπή. Ντροπή γιατί? Να το δούμε στο χορτάρι για τον κρίνουμε. Ντροπή, κάτσε. Ρατσιστές δεν είμαστε. Μπορεί να είναι καλός ο άνθρωπος. Εγώ ποδοσφαιρικά Αλβανό προπονητή δεν θα έπαιρνα στην ομάδα. Εγώ θα τολμήσω να πω, ρατσιστικά θα το πω και ας παρεξηγηθώ. Όταν λες ρατσιστικά στο ποδόσφαιρο πάνω. Όχι ρατσιστικά, δεν θέλω Αλβανό προπονητή. Το λέω. Ξεκάθαρα. Εσύ το πας δηλαδή. Αυτοί που βγάλαν την ανακοίνωση, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ναι. το ρατσιστικό πάει πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Γιατί εγώ ποδοσφαιρικά το λέω. Πάει παραπέρα, παιδιά. Παραπέρα το πάτε. Κάτσε εδώ. Άρα έχουμε δίκιο που λέμε ότι στη θύρα 7 υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια χρυσαυγητών. Αλήθεια. Εσύ θες να με οδηγήσεις κάπου, δεν θα πέσω εγώ στη δική σου. Όχι, ρε, ρωτάω. Δεν είναι θέλω να σε οδηγήσω. Είναι γιατί εσύ έχεις φετίχ να πεις τι συμβαίνει. Όχι, καθόλου δεν έχω κανένα φίλο. Εάν είσαι χρυσαυγήτη ή αριστερό, σε μένα δεν με νοιάζει. Άνθρωπο του Θεού είσαι, που δεν υπάρχει δηλαδή για μένα Θεό. Ναι, αλλά άνθρωπος, ό,τι και να είσαι, αν είσαι χρυσαυγήτη ή ακροδεξιό, δεν με πειράζει, ούτε με ενοχλεί, είτε αριστερό και είσαι. Ναι. Απλά το βλέπει η ερώτησή μου ποδοσφαιρικά και μου λες όχι. Αυτό θέλω, εγώ δεν σε κατηγορώ, ούτε σε επιβραβεύω. Απλά σε ακούω. Ναι, τι, κολόπιζα να μου πει την άποψή σου. Ναι, κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό, δεν θέλω Αλβανό προπονητή, το λέω. Ναι, η απάντησή σου έχει να κάνει, γιατί η ερώτησή μου έγινε, δεν θες Αλβανό προπονητή, όχι γιατί σε χαλάει προπονητικά στο ποδόσφαιρο, η εθνικότητά του σε... Με χαλάει η εθνικότητά του. Αυτό ακριβώς, ναι. Ναι, και πίστεψέ με ότι εδώ που σου μιλάω, από το Κερατσίνη σε παίρνω τηλέφωνο, 9 στους 10. Είναι αυτό που σου λέω εγώ, είναι 9 στους 10. Ναι, δεν θέλουν τον Αλβανό επειδή είναι Αλβανός, α όχι επειδή είναι Αλβανός προπονητής. Δεν θέλουν τον Αλβανό. Α, όχι τον Αλβανό προπονητή, γιατί εγώ το ρατσιστικό ήταν στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Πού πέτυχε Αλβανός προπονητής? Εσύ το προχωράς και το πας στο άλλο το κομμάτι. Okay. Ας το δούμε, εντάξει. Ναι, ναι. Εγώ, όχι, ας το δούμε. Το αυτό δεν χορτάρι. Αυτό είναι... Εντάξει, είναι καθαρά επειδή οι συνθήκες στο Κερατσίνη είναι λίγο περίεργες εκεί, ναυπηγεία, ανεργία. Είναι λίγο περίεργα, εντάξει. Είναι πολύ πιο διαφορετική κοινωνική σύνθεση εκεί πέρα σε αυτές τις περιοχές. Ο Τζιοβάνι μαύρος ήταν. Βραζιλιάνος, ναι. Ο Τζιοβάνι που ήταν μαύρος, σε πείραζε? Όχι. Γιατί δεν σε πείραζε? Γιατί δεν με πείραζε, δεν έχω εξήγηση. Γιατί αφού είναι μαύρος. Δεν είμαι κανένας φασίστας. Δεν μιλάς με κανένας. Τι εμένα, ρε, εσύ. Τι σε με πειράζει εμένα, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι φασίστας, γιατί. Δεν θέλω Αλβανό προπονητή. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, Ρώσο ήθελες? Ούτε. Ο Προτάσοφ δηλαδή που έπαιξε στον Ολυμπιακό σε χάλαγε? Ουκρανός. Ουκρανός, πάνω ναι. Κάτω. Ο Προτάσοφ, όχι, δεν με χάλασε. Γιατί δεν σε χάλαγε ο Προτάσοφ και σε χαλάει ο Αλβανός? Δηλαδή,
Ποια είναι η διαφορά για να καταλάβω. Και ο Κασάμι ήταν αλβανικής καταγωγής. Ο Κασάμι ήταν αλβανικής. Ναι, ο οποίος έβαζε γκολ και έκανε το, με τα χέρια του το σταυρό της Αλβανίας και δεν τα ξέρετε αυτά. Στάσου μισό λεπτό. Τα βλέπαμε, εντάξει, okay. Από την Επισήμων μέχρι την 7 όλοι. Τον βρίζανε τον Κασάμι. Βέβαια τον βρίζανε. Βέβαια. Βέβαια τον βρίζανε. Του μούτζες του ρίχνανε. Μες στο γήπεδο μου να μούτζες του ρίχνανε. Τέλος πάντων, αυτά μακριά από το ποδόσφαιρο, η πολιτική. Τέλος πάντων, δεν πήρα εγώ τώρα για να συζητήσω για τον Αλβανό προπονητή. Ναι. Ναι, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο είναι, έχει φέρει σε... την επιχειρότητα του Ολυμπιακού. Ο Αλέφαντος λέει προπονητάρα είναι αυτός. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι προπονητάρα. Πάντως τον μπάσκετ τη γλιτώσαμε. Έχουν περάσει καλύτεροι. Αν τυχόν πάει η σειρά σε πέμπτο παιχνίδι, θα παίξει με κόσμο Ολυμπιακός. Για του χρόνου πάει η τιμωρία. Ναι. Δεν μας πιάνουν οι πέντε εργάσιμες ημέρες και πάμε για του χρόνου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή στο σεφ αν έρθει για πέμπτο μάτς με κόσμο. Ναι. Τι θες να πεις με αυτό. Γενικότερα πάντως η αλήθεια είναι ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι πολύ καλή. Υπάρχει όξυνση μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να χάσει. Μεταξύ των δύο ομάδων.